Μαζί μας η Ασχιάδης Μπαλοδήμος, η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, πολλά αυτοκίνητα ετοιμοπαράδοτα, αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας και με μία σούπερ προσφορά για σήμερα για όλα τα μοντέλα. Για κάθε γκολ που μπορεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ στη Μασσαλία, 500 ευρώ έκπτωση. Ένα γκολ 500, 2.000, 3.500 και ούτω καθεσχύς. Λοιπόν, τολμάει, ρισκάρει. Οι υπόλοιποι για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνείτε στο 2310-596-596 προκειμένου να πάτε εκεί και να δείτε τα αυτοκίνητα που ονειρεύεστε ή γιατί όχι να μην κάνετε ένα από τα γνωστά test drive από το στόλο ο οποίος υπάρχει για όλους εσάς. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Μακεδονικός δεν ανέβηκε. Το γλίτωσε το Κόρντομπα. Χάρηκες ή στεναχωρέθηκες? Να χάρω. Δεν είναι να χάρω. Κόκκινε, ξεκινάς με μια είδηση. Χάρηκες ή στεναχωρέθηκες? Αφορά εσένα κατά βάση. Δεν αφορά εμένα. Πρώτος ψήφισες στον Ερασιτέχνη Μακεδονικό. Και λοιπόν. Άρα είσαι Μακεδονικός. Δεν είσαι Ηρακλής. Τι. Άλλη ιστορία. Όχι, άλλη ιστορία. Πήγες ψήφισες στο Μακεδονικό. Ηρακλής είμαι. Πώς είσαι Ηρακλής και ψηφίζεις Μακεδονικό? Εσύ γιατί ψήφισες στο Μακεδονικό και δεν είσαι τίποτα? Είσαι Μακεδονικός. Εγώ για τον Παύλο τον Ανδρώνη. Και εγώ για τον Παύλο τον Ανδρώνη. Άρα πουλάω τον Ηρακλή για τον Μακεδονικό. Δεν πουλάω καμιά ομάδα. Δεν πουλάω γιατί λες ότι είσαι Μακεδονικός. Δεν είμαι Μακεδονικός. Ναι, να ψηφίζεις. Πληρώνεις το τακτικό μέλος. Δεν δίνουμε το ποσό κάθε χρόνο που χρειάζεται. Ναι, φίλε, για να βοηθήσεις το καπετάνιο. Δεν κατά. Κακό όχι, είναι. Στον Ηρακλή έχεις αγοράσει αυτό. Γιατί πρέπει να το πω. Άρα δεν έκανε. Ψάξε, βρες. Ωραία, χάρηκες ή στεναχωρέθηκες? Δεν χάρηκα σε καμία περίπτωση. Αλλά ούτε και στεναχωρέθηκα. Δεν μπορεί να κόκκινε, γιατί είσαι δηλαδή. Αψυχών. Ρε φίλε, συγγνώμη. Έχασε χτες η Μπάγκερν από τη Βιγιαρεάλ. Πρέπει να στεναχωρεθώ. Για το Μακεδονικό σε λέω τώρα. Ξεκινάς με Μακεδονικό, δεν ξεκινάς με την Μπάγκερν. Γιατί εσύ είχες κάνει δήλωση ότι αν τα καταφέρει θα κάψει το Κόρντομπα. Βεβαίως. Στεναχωρέθηκες ή χάρηκες που δεν θα κάψει το Κόρντομπα? Χάρηκα που κλείδωσε το Κόρντομπα. Ναι. Ειλικρινά. Αλλά από ό,τι έμαθα, αυτή η ομάδα έπαιζε την ύπαρξή της. Η άλλη δεν έπαιζε την ύπαρξή της. Η άλλη έπαιζε την άνοδο. Από ό,τι φάνηκε η επιβίωση επικράτησε τη φιλοδοξία ανόδου. Τώρα τι θες να κάνεις, κλείψε με τον Ανδρώνη. Όχι, στεναχωρέθηκες ότι δεν αφήνει. Δεν στεναχωρέθηκα. Πες απάνω, πες στεναχωρέθηκα. Δεν στεναχωρέθηκα. Αύξηση, ξέρω εγώ που στεναχωρέθηκα. Αύξηση για στεναχωρέθηκα. Ξέρω εγώ τώρα αυτά που λες τώρα. Ξεκινάς με τον Μακεδονικό, έλα χριστέ και Απόστολε. Τι θες να το απαλύνεις. Εσύ έλεγες να κάνεις. Να το απαλύνεις τον πόνο, πάνε πάνω, πες τον. Δεν το απαλύνω εγώ. Δεν κάνουμε τώρα δημόσια κλείψιμο, κάνεις τώρα. Ποιο είναι το κλείψιμο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εόντως δεν καταλαβαίνεις. Τι α σε κάνω. Ξεκινάς με τον Μακεδονικό. Εσύ είχες κάνει δήλωση. Φρέασε τι έκανα. Εγώ παίζω πάω με τη Μασσαλία, σκοτώνται στο ξύλο. Μπουνιές παίζουνε. Με το Μακεδονικό, άσχολες εσύ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια αναφορά ενός λεπτού. Θες, άμα θες να κάνεις. Η αναφορά ενός λεπτού σημαίνει κάτι. Δεν σε σώζει. Να με σώσει από τι? Δεν να φέρνεις αύξηση. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε για το Μαρσέιγ ΠΑΟΚ. Ό,τι γουστάρεις θέλω να μιλήσουμε. Ό,τι θες. Ωραία. Τι περιμένει σήμερα? Τι περιμένω σήμερα? Ναι. Να πέσει το ξύλο της αρκούδας και να χάσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό πέφτει ήδη από χτες. Ωραία, θα ξαναπέσει. Ναι. Και θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει όμως πρόβλημα για τη Μαρσέιγ. Γιατί? Είναι υπότροπη για τα επεισόδια με τη Βασιλεία. Έξω πέφτει το ξύλο, δεν πέφτει μέσα. Μπορεί να τη δεν έχουν νόμους. Όπως εδώ πέρα βγήκε, ας πούμε, ότι άμα πλακωθούμε έξω και είμαστε οπαδοί, θα μας βάλουν μέσα. Κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Τι λάθος? Υπάρχουν νόμοι τη UEFA. Αυτοί είναι κανένα επεισόδια και μέσα στο γήπεδο. Ας κάνουν επεισόδια μέσα στο γήπεδο. Θα κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, θα προκριθούν και θα αποτιμωρηθούν μετά. Αυτό θα γίνει. Άμα γίνουν επεισόδια. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν την γλιτώνει σήμερα. Εννοείς αγωνιστικά. Δεν την γλιτώνει. Ναι. Αυτό το λέτε με βάση την εικόνα που έχεις από τη Μαρσέιγ. Όχι, βάση αυτή την εικόνα που έχω από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Σίγουρα είναι πολλά επίπεδα κάτω από το γαλλικό. Ωραία, τι θες τώρα να προβλέψω? Ότι θα πέσει ξύλο, συλλήψεις. Ναι. Τι περιμένεις να κάνει ο ΠΑΟΚ? Τίποτα δεν περιμένει. Τι να κατέβει? Γιατί να σου πω κάτι. Και προχτές προβληματιζόσουν με το 3-5-2 του Σιμεώνε. Και είδες πόσο υπέφερε ο Γκουαρδιόλα να το σπάσει και να βάλει κουμπί. Πόσο υπέφερε? 70 λεπτά. Ωραία. Τώρα να πάει να παίξει 3-5-2 και στην έδρα του. Έτσι δεν μπορεί να το κάνει. Να παίξει. Τώρα θα φάει 4 ο Γκουαρδιόλα. Ο Σιμεώνε. Διόλο απίθανο. 4 θα φάει. Αλλά βλέπεις ότι ο πιο ακριβά αμοιβόμενος προπονητής του πλανήτη, ναι, ο Σιμεώνε, ναι, έπαιζε φουλ άμυνα. Μάλιστα. Δεν έκανε τελική. Μάλιστα. Αυτός είναι ο προπονητής που παίρνει τα περισσότερα λεφτά στον πλανήτη. Αφού του τα δίνουνε. Κακός. Μάγκας που τα παίρνει. Κακός του τα δίνουν. Αυτός μάγκας είναι που τα παίρνει. Κακός του τα δίνουνε. 5-5-0 στα 30 μέτρα. Παίρνει την μπάλα, δεν βγαίνει στην κόντρα. Δεν με νοιάζει που αμήνεται εκεί.
Το ότι δεν βγαίνει στην κόντρα. Δεν βγαίνει, δεν μπορεί να βγει στην κόντρα. Μία φορά βγήκε και δεν ούτε τελικά. Άσε ρε. Άσε. Άλλο, παρακάτω. Θες να πούμε κάτι για χθεσινά παιχνίδια. Τι έγινε. Αξίζει. Τι να αξίζει. Είχαμε ρεστάλ του Μπεντζεμά. Τι ρεστάλ του Μπεντζεμά. Ρεστάλ του βλάκα του προπονητή της Τσέλσι είχαμε. Κάτσε ρε. Όταν ένας παίκτης πετυχαίνει τρεις γκολάρες. Ναι. Τι φταίει γι' αυτό. Όταν... Τι φταίει γι' αυτό. Ναι. Το ότι δεν τον μάρκαρε όπως έπρεπε. Πώς θα τον μάρκαρε όπως έπρεπε. Τι σύστημα έπαιξε η Τσέλσι. Το έδωσε το μάτς. Το είδα. Τι σύστημα έπαιξε. 4-3-3. Άρα δεν το έδωσε το μάτς. Και που το έδωσε κατάλαβες τι είδες. Ναι. Ρε κοκκινή, είδες μάτς. Γράψε το σύστημα να ξέρεις έστω τη διάταξη. Δεν γράφω συστήματα. Τι το βλέπεις το μάτς. Βλέπω τι προσπάθειες κάνει. Εγώ πάω στο θέατρο. Γιατί η διάταξη. Γιατί η διάταξη παρουσιάζει. Ποια διάταξη είναι, ποια διάταξη. Το 3-5-2 πριν τι είπες, έγινε 5-5-0. Ε, κόκκινε, άλλο λέμε ρε. Αυτό δεν είπες. Τι σύστημα έπαιξε ρε η Τζέλση. Άστο να πάει. Άστο, παρακάτω. Άσε, μην μιλάς για μπάλα. Εγώ... Πες κάτι δολοφονία, πες για άλλα. Μην μιλάς για μπάλα. Άστο να πάει στο διάλογο. Πες κάτι που ξέρεις. Ο Σουλτάνος, πες τα πετρέλαια, κάτι. Πες αυτά που ξέρεις. Ας την μπάλα. Ρεσιτάλ είχαμε. Ρεσιτάλ βλακίας είχαμε από την Τζέλση. Τι ρεσιτάλ είχαμε. Εσύ το παίρνεις ρεσιτάλ ελαφρά την καρδία. Τι ρεσιτάλ είχαμε. Παίζουμε τρεις στόπερ στην ευθεία των Μπενζεμά. Παίζουμε τρεις στόπερ στην ευθεία των Μπενζεμά. Είμαστε ηλίθιοι. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί ρόλοι και στα στημένα χτυπήματα. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Τρεις στόπερ. Να έβαζε τον Τιάγκο Σίλβα πάνω στο θα το βάλει πάνω του. Ναι. Θα το χρεώσει εκεί. Και ο άλλος ο στόπερ θα παίξει 5 μέτρα πιο πέρα. Ο τρίτος στόπερ, επειδή θα κάνουν υπεραριθμία οι άλλοι, θα βγει πιο χαφ. Ποιος είναι ο πιο καλός παίκτης σαν μπάλα από πλευράς Τσέλσι που μπορεί να παίξει και λίγο καλύτερα. Ο Τιάγκο Σίλβα. Θα τον βάλεις εκεί. Ποιος είναι ο πιο μαντουμαδόρος. Εσύ ξέρεις. 1.000.000 ευρώ παίρνεις το χρόνο. Τα μισά στάφαγε άλλοι στο διαζύγιο. Τι με νοιάζει εμένα δηλαδή. Εκατομμύρια παίρνεις. Και δεν μπορεί να πιάσεις σε τριάδα. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν θα σου βάλει γκολ. Αλλά δεν παίζεται έτσι. Ερώτηση. Σε διάταξη ερώτηση. Αργά γίνεται σέντρα με σκόρ. Κάτσε να σου πει. Περίμενε. Δεν είναι αυτό ρεσιτάλ κόκκινη. Αυτό είναι ρεσιτάλ βλακίας. Ρεσιτάλ βλακίας. Ωραία. Αν μου απαντήσεις... Δηλαδή είναι σαν ένας αστυνομικός να έχει τον μπάσαρι. Τον μπάσαρι. Στα καλά του, όχι όπως είναι τώρα φύτο και πώς να ψοφήσει. Ή να έχει τον μπάσαρι. Και να πω εγώ αρχηγός της αστυνομίας, θα συλλάβουμε τον μπάσαρι. Ωραία. Τι, θα τον κάνουμε μπλόκο. Μάλιστα. Θα πεις, ποιος είναι ο πιο εκπαιδευμένος μου αστυνομικός. Ποιος είναι ο ΙΚΑΣ, ποιος είναι αυτός. Έλα εδώ εσύ. Εδώ. Αν βγει από την πόρτα, θα πέσεις διαγώνια εσύ. Ακροβολισμένος ο άλλος, απάνω. Ποιος είναι ο σκοπευτής, εσύ. Στις 10 σφαίρες σπλήνα βρίσκεις, στις 7. Βρίσκω τις 8. Ωραία, δεν κάνεις. Εσύ άλλος ακροβολισμένος. Βρίσκεις, να πούμε, καρδιά στις 10 φορές τις 8. Όχι. Ποιος είναι 9 στις 10, εσύ. Και ο άλλος, αν μας ξεφύγει, ποιος είναι ο πιο γρήγορος οδηγός στην αστυνομία. Το Οκτάβια Τούρμπο το παίρνει και το κάνει φέτες, να πούμε. Εσύ. Αν μας φύγει από εκεί, εσύ, τον κυνηγάς εσύ. Με τον άλλον αμέσα. Τι παίζω ζώνη, είναι κόκκινο. Ξέρεις τι παίζω ζώνη. Μπαίνω μέσα στο μπαρ και θα πω καλησπέρα. Δηλαδή πάω στην Κόμενα, ξέρω εγώ. Δεν θα δεις η Κόμενα τι αδυναμία. Πώς θα πας. Ζώνη. Θα την πάρει ο άλλος στην Κόμενα. Μια απλή ερώτηση. Αυτό το φτιάξει κανένας εδώ πέρα. Αυτό σε πειράζει. Το πρωί χαλασμένο, το βράδυ χαλασμένο. Θα έρθει κανένας το βιδώσει εδώ πέρα. 8 ονοματέ. Θα το κάνει. Άντε γάμο τι. Λοιπόν, λέγε. Πες μου ναι. Το πρώτο γκολ. Ναι. Πώς μπορεί να το αποφύγει η City. Η City, λέει, η Chelsea. Όταν έχει κοντά το στόπερ. Ρε φίλε, ο άνθρωπος κάνει μια κίνηση ναι. Εκπληκτική. Εκπληκτική. Και εκπληκτικό τελείω. Στα πόσα μέτρα ήταν αυτό που τον μάρκαρε. 5. Στο ένα θα είσαι. Ναι, ρε φίλε, ήρθε από πίσω. Ρε, στο ένα μέτρο θα είσαι εσύ. Δεν θα πάει η ζώνη να στα 5 μέτρα, καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ρε. Είναι ρεσιτάλ βλακία στη Chelsea. Ο Μπενζεμά. Ποιο άλλο μεγάλο παικτάρα είναι, ο Κέιν. Για να τον παίξω με τρεις στόπερ. Και ζώνη. Θα μου κάνει κόλ στη ζώνη. Ξέρει που θα σταθεί ανάμεσα. Ο άλλος έχει καλά χτυπήματα. Πιο ψηλός είναι. Θα περάσει μπάλα από τον κοντό. Θα... Τι ψάξει τον ανάβρι τώρα και μπάλα. Θα μιλήσουμε μεσημεριάτικα. Θα το φτιάξει αυτό το τρίτο. Για ό,τι θέλει. Το είπε, δεν θα το κάνει στο διάλειμμα. Θα το κάνει στο διάλειμμα. Το πρωί χαλασμένο, το βράδυ χαλασμένο. Τράβα πιο κύριε. Πάνε στο τελευταίο.
Πάρε στο τελευταίο. Κάτσε. Ωραία. Καλά, είμαι εδώ. Είμαστε πιο κοντά. Μια χαρά. Ωραία. Τι, κακό είναι που είμαστε κοντά. Ποια είναι εδώ η αυτή. Εδώ είναι το Τσέλσι. Ο Κρίσισεν θα πάρει το πιο χαφ. Ναι. Ο Ρούντιγκερ θα πάρει τον Μπενζεμά. Και ο Τιάγκο Σίλβα θα είναι πιο κοντά. Ναι. Στα 5 μέτρα. Αλλά παίζει δηλαδή δεύτερο ρόλο. Ωραία. Και θα βγει ποιο θα με κάνει. Ο Ζορζίνιο κάνει γκολ ποτέ. Ο Βινίσιους κάνει. Ποιο. Ο Βινίσιους κάνει. Ωραία. Θα πάμε έτσι σχέδιο. Δεν παίζεται έτσι ο παιχτάρας. Πώς θα το κάνουμε. Ναι, θέλει man to man. Αυτό λέω. Δεν θέλει ένα κοντά. Όχι man to man σε όλο το γήπεδο. Ναι, όταν πότε να μείνετε. Όταν πας να μείνεις. Εσύ θα σε κοντά. Στην πένα ή όταν πας. Δηλαδή να του κάνουν τη ζωή δύσκολη, ρε κόκκινη. Ναι. Αν έπαιζω όλα τα αθλήματα. Αν έπαιζε κάτι πιο πίσω. Ποιο κάνει. Ο Χαφ. Ναι. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να βοηθήσει ώστε να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία η τοποθέτηση. Καντέ, εσύ. Αφού δεν βλέπω μπάλα. Δεν βλέπεις. Αφού δεν βλέπω μπάλα. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω θέατρο, αλλά το. Ο ηθοποιός λέει είσαι καλός. Καλή ερώτηση μου έκανε, λέει. βέβαια. Γιατί, βέβαια, ο Καντέ. Γιατί τον έχουν εξελίξει πιο οχτάρι. Εντάξει, αν πάμε τρία άτομα πιάσουμε έναν, θα χάσουμε και τα χαφ. Εντάξει. Αλλά δεν παίζεται έτσι τρει στόπερ. Με έναν παιχταρά φοράκλα που έχει και κίνηση και έξω και βγαίνει και μπαίνει και κάνει. Έτσι νομίζω εγώ. Για το δεύτερο γκολ, ναι. Παρότι και αυτό είναι γκολ, αλλά να δεχτώ ότι δεν επιτρέπεται να του παίρνει όλες τις κεφαλιές εκεί μέσα. Μα τον έχει κοντά, ρε φίλε. Κοντά ήταν, αλλά δεν του πήρε την κεφαλιά. Μα πάει κοντά, δεν έχει άνθρωπο να του πει. Δεν κοντά. Φάγαμε δύο γκολ. Ναι. Ωραία, πάμε στα αποδυτήρια. Ναι. Πάμε στο ξενοδοχείο. Πάμε στη θεωρία. Ωραία, μπαίνει ο προπονητής ο Τούχελ και λέει. Ποιο φταίει για τα γκολ, θα λέει ο Σίλβα, φταίει ο Ρούντιγκερ. Θα λέει ο Ρούντιγκερ, φταίει ο Κρίστενσεν. Κατάλαβε, θα πλακωθούν. Θα μαλώσουν. Το κατάλαβε, θέλω να σου πω. Φυσικό. Ωραία. Αυτές οι μοντέρνες οι ζώνες, καλές είναι, αλλά σε τέτοιους παιχταράδες θα υπάρχουν οπωσδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο, μην ξεχνάς ότι πέρσι πήρε το Champions League τη Chelsea. Το Champions League. Ναι, δεν λέω εγώ. Με αυτό το σύστημα. Ναι, εγώ δεν λέω το σύστημα είναι λάθος. Εγώ λέω το σύστημα είναι σωστό. Εγώ λέω ο τρόπος. Η προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι λάθος. Και οι ειδικές. Ναι, φυσικά. Καταστάσεις. Απέζομαι τέσσερις. Μπορεί να χρησιμοποιήσω τον έναν. Απέζομαι δύο στόπερ και να βάλω τον Καντέ χαμάλι ρόλο, κάτω χαμηλά, να μην πάρει την μπάλα ο Μπενζέμα. Εννοείται. Πότε. Εντάξει. Να μην πάρει την μπάλα ο Μπενζέμα. Δηλαδή ο Κρός θα μου κάνει γκολ ποτέ. Δύσκολο. Θα μου κάνει γκολ ο Μόντριτς ποτέ. Μπορεί. Θα μου κάνει ο Καζεμίρο γκολ ποτέ. Μπορεί. Αυτοί οι τρεις πόσα γκολ έχουν φέτος. Δεν πρέπει να δούμε οι δικοί σας θεσμοί. Πόσα, ρε παιδάκι μου, αυτοί οι τρεις. Κάνουν γκολ. Πόσα γκολ έχουν. Όχι πολλά. Ρέκα, πόσα γκολ έχουν και οι τρεις. Πρέπει να δω τώρα. Έχουν λιγότερα γκολ από όσα και ο Μπενζεμά μόνος του. Όχι, εννοείται. Εννοείται. Τελειώσαμε. Τι προσέγγιση μπάλα να σου πω άλλο. Διάλειμμα. Πήγε διάλειμμα. Το έφτιαξε ο άλλος. Πάω δίπλα εγώ τώρα. Μετρόπολη 95,5 σελίδα μας στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Αύριο κλείνουμε 15 εισιτήρια για την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Μαρσέικ. Γράφεται Α02. Αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλεις στο 54344. Αύριο 4 παρατέταρτο θα ανακοινωθούν οι 15 τυχεροί φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα κερδίσουν τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της σημερινής αναμέτρησης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πείνασες, τις προάλλες σου έλεγα για το Άλεξ Κουκ. Και λοιπόν, άνοιξε. Πάρε να παραγγείλουμε στο 2310-32-32-00. Εγώ θέλω ένα μπέρκερ, πάρε καμιά πίτσα για τον Κουλιανό που έρχεται μετά. Αλλιώς πάμε το βραδάκι να φάμε εκεί. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει βουήξει και έχω επιτέλους περιέργεια να φάω κάτι από εκεί. Ακούγεται ότι θα πάθουμε πλάκα από το αποτέλεσμα που έχει φτιάξει ο Αλέξανδρος με την ομάδα του. Άλεξ Φουκ, παιδιά, στην 25η Μαρτίου 107. Λοιπόν, είχαμε και άλλο παιχνίδι. Κάτσε, περίμενε. Βγάλτε τον Κασιδιάρη από τη φυλακή επί τόπου. Γιατί? Βγάλτε τον. Κακώς τον έχετε μέσα. Και μην ξανακούσω στα σχολεία να φωνάξετε να λένε τα παιδάκια δεν θα περάσει ο φασισμός. Τι λέτε αυτοί στην Ελληνική Βουλή σήμερα. Γι' αυτό και κάποια κόμματα δράσανε. Και αντιδράσανε, ρε. Τα κόμματα. Βγάλε το Φύρελ. Βάλε. Το Κουκουέ και η ελληνική λύση. Ρε, κάτσε να ακούσουμε την Κουκουέ τώρα. Τι βάζετε αισθητικά τραγούδια, έχει τρελαθεί. Γιατί να τα καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Πα καλά. Να καμιά διαφήμιση. Πα καλά. Κόψτε τα τραγούδια, τι είναι αυτά που βάζετε. Τι είναι αυτά που βάζετε. Τη Λατινοπούλου που στήριζε. Άσε, τι είναι αυτά που βάζετε. Βάλτα, βάλτα.
Δεν τρέπεστε λοιπόν. Όταν έρχεται ο Μητσοτάκης. Ντροπή και όνειρος. Magic Live τον κάνετε. Ντροπή. Κύριε Μητσοτάκη, καμιά κρατική διαφήμιση. Θα μας δώσετε και εμάς τους φουκαράδες. Ελεήστε το αυτό. Κάτσε. Μόνο στον Τράγκα θα τα δίνατε να πούμε τα. Ε, 100 φύλλα και του δίνατε τόσα λεφτά. Σε εμάς τους φουκαράδες πιάσαμε 8 φορές πρωτιά μέσα σε 2 χρόνια. Δεν μας βάλε το Φίρερ. Βάλε. Ντροπή. Παρά πάσαν επίκληση. Ορίστε. Του ανωτάτου άρχοντος της χώρας είχε περιαγάγει την χώρα εις αδιέξοδον. Ουδής εκ των πολιτικών αρχηγών ανελάμβανε να βοηθήσει τον ανώτατον άρχοντα ως της ανεζήτη λύση εντός των συνταγματικών πλαισίων της ανευθυνότητός του για να την... Αφήσατε ρε τον ναζιστή στη Βουλή και έχετε τον Κασιδιάρη μέσα ρε. Πρέπει να πεις. Βγάλτε έξω τον Κασιδιάρη. Πρέπει να πεις. Βγάλτε έξω τον Κασιδιάρη. Πρέπει να πεις στον κόσμο τι έγινε. Ξέρω κόσμο τι έγινε. Δεν το ξέρουν όλοι. Κάτσε ρε κόκκινε. Να σου πω κάτι ρε κόκκινε. Πιο πολύ ακούγεται το τρέξιμο της καρέκλας παρά αυτά που λες. Βάλε εκεί το πες να σε αλλάξω μια καρέκλα. Κρίτς. Εσύ που είσαι κουμάντο εδώ πέρα κάνε. Δεν κουμάντο εγώ εδώ πέρα. Φυσικά. Μόλις είπες για το μικρό. Καλά ρε δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε. Αφήσατε τον ναζιστή στην ελληνική βουλή ρε. Ακόμα η βουλή είναι όρθια. Έβγαλε ένα κίνηση στο κουκουέ. Έφαγε δύο γαρδούμπες ο Κουτσούμπας με 4 κιλά τζατζίκι. Ρεύτηκε. Ούτε ο Βελόπουλος πήγε. Πού να πάει. Ούτε το Μέρα 25 πήγε. Έναν εκπρόσωπο που έστειλε. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Τρία κόμματα απήχαν. Ποιος απήχε. Μέρα 25 κουκουέ και ελληνική λύση. Ο Βελόπουλος έλειπε. Ναι. Έτρωγε με τον Χριστό σε μια ταβέρνα. Δεν ξέρω πού έτρωγε, τι έκανε. Δεν πήγανε. Να πούμε τον κόσμο μεγάλη, ότι μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, ναι. Εμφανίστηκε ένας από το τάγμα του Αζόφ και μίλησε και αυτό. Τον Μπαρζόφ, ποιο. Αζόφ. Όχι τον Μπαρζόφ, ρε. Αυτό που εκτελούσε τα καλά φάουλ με τη δράμα. Ο Αζόφ ήταν. Του Αζόφ. Ο Αζόφ, ναι. Εντάξει. Και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Είμαστε με τους Ουκρανούς εμείς τώρα δηλαδή. Άλλο είσαι με τους Ουκρανούς. Γιατί είμαστε ενάντια των Ρώσων. Γιατί μας είπε, μας έδωσε εντολή ο Αμερικάνος πρόξενος. Καλησπέρα κύριε Αμερικάνε πρόξενε. Δεν πάμε κόντρα μαζί σας ποτέ. Πείτε τον κύριο Μητσοτάκη μας δώσει μια κρατική διαφήμιση και εμάς. Τι καραγκιώσεις. Εγώ είμαι καραγκιώσεις. Δεν υπάρχει. Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Μέσα στην ελληνική βουλή ο ναζιστής ρε. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θα μου πεις γιατί να μην το κάνει, αφού το ξαναψηφίσατε. Ούτως ή άλλως πάλι αυτός θα βγει. Πω. Δεν πήγε ο Βελόπουλος. Όχι. Δεν πήγε. Όχι. Σοβαρά μιλάς. Και το Μέρα 25, μόνο ένα εκπρόσωπο. Ήταν στο καφενείο των νέων, έπινε ουίσκι με τον Ιησού Χριστό. Δεν μου λες, καλά τάβλη με τον Απόστολο Παύλο έπινε. Σημασία ότι δεν πήγε. Μπράβο, μεγάλη επανάσταση έκανε. Πω. Τι μου λες, σοβαρά μιλάς. Εσείς με καλύτερη ξεφτύλα όλων των εποχών είστε. Δεν πιάνεστε με τίποτα. Είμαστε. Βέβαια. Γιατί. Γιατί, εντάξει. Δεν μιλάει κανένας. Υπάρχουν αντιδράσεις έντονες. Πού, τι κάνανε. Πολύ έντονες και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Σοβαρά, ε. Ποιος. Δελφίνη. Ο Σαμαράς αφού είναι αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Καραμαλής είναι αντιπολίτευση. Και αυτός αντιπολίτευση. Αυτή. Άμα ήταν απάνω αυτή, τι θα κάνω. Θα κάνω άλλα από αυτά που έκανε ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω. Τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι κάνω τώρα. Για καμιά γαλλική μακαρονάδα. Ο Καραμαλής για καμιά γαλλική μακαρονάδα. Ο Μητσοτάκης έλεγε. Κολλητέ του Βαραγιάννη. Και ο Μητσοτάκης έλεγε θα ασκήσω τη συμφωνία των Πρεσπών. Την έσχισε. Όχι. Και τι έγινε που δεν την έσχισε. Δεν τον ξαναψηφίσετε εσείς. Πρώτο κόμμα το δίνετε. Σίγα. Καλά σα κάνω. Τι νομίζεις. Δεύτερο κόμμα, ο κανένας είναι το δεύτερο κόμμα. Νομίζεις. Τι νομίζεις. Ένα χρόνο εκλογές έχουμε. Νομίζεις. Τι νομίζεις. 3 ευρώ τη βενζίνη πήγε. Τι να κάνει άλλο. Τι να σε κάνει άλλο. Το Βαρέλι έπεσε κοντά στα 101. Θα πέσει κι άλλο. Τι να σε κάνει. Θα πέσει το. Α, θα πέσει το Βαρέλι. Θα πέσει πολύ. Από τη στιγμή που αφήνουν 150 εκατομμύρια μάλιστα. Βαρέλια το χρόνο ναι. Να βγαίνουν, θα πέσει το Βαρέλι. Δεδομένο. Ναι. Εντάξει. Αυτό θα πέσει. Θα πέσει. Είναι δεδομένο. Το αποφασίσαν οι χώρες που βγάζουν πετρέλαιο. Θα πέσει το Βαρέλι και το φυσικό αέριο είναι απάνω. Όταν του έλεγα του ηλίθιου στην πολυκατοικία, μην βάλουμε φυσικό αέριο, κάνουμε λίγο υπομονή. Βλέπαν το τώρα. Το καυστήρα πετρελαίου τον έχετε. Βλέπαν το τώρα. Ποιο καυστήρα τον έχετε. Τον έχετε. Τον έχετε. Ωραία. Ξαναβάλτε το πετρέλαιο. Άλλο σου λέω ρε κόκκινε. Το βόδιο Έλληνα λέω. Το βόδι. Το βόδιο Έλληνα. Άλλο σε λέω. Δεν καταλαβαίνει τώρα το πετρέλαιο. Κατάλαβα πολύ καλά. Κατάλαβε. Εφόσον υπάρχει λύση, ας το εδώ κάνουμε. Ο Κωστόπουλος έβγαλε το κρυπτονόμισμα και τον εξαφανίσανε. Ποιος Κωστόπουλος. Ο Ζακ.
ο άλλος ο Κωστόπουλος. Άσε βρε τώρα, έβγαλε και έβαλε τώρα. Έμαθες και τα κρυπτονομίσματα. Έλα ρε, οικονομάιο και το πνεύμα, οι τράπεζες πίσω. Δεν τον βγάζει κανένας. Τον βγάλουμε τον Κωστόπουλο εδώ. Είναι πάνταχος αυτή τη διαφημιστικό. Χοροπηδάνε πάνω. Πού να τα κάνεις αυτά, πόσα χρόνια θα ζήσουμε, ρε κόκκινε. Το πολύ που να μας διώξουν, να πάμε στο πάρκο του Εθαράπη. Μαζί με τη Λολή. Η Λολή θα πεθάνει μέχρι τότε. Θα μου πεις και εμείς που είμαστε τώρα, ο Λουλουδάς πέθανε. Πάει ο Μιχάλης. Πάει ο Μιχάλης. Καλά, πριν κάνα δύο εβδομάδες τον είχατε. Πώς πέθανε. Έτσι, κάτι στεναχωρημένο τώρα. Όχι, χάρηκα, ρε φίλε. 40 χρόνια, φίλε, χάρηκα. Αυτό είναι. Όχι, χάρηκα. Όχι, κάνε λίγο το λυπημένο. Τι να σου πω τώρα. Τώρα είσαι γελίος. Εγώ είμαι γελίος. Γελίος. Εντάξει. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος νέος, δεν μπορεί να χαίρεσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έγινε και άλλο παιχνίδι. Όπου η Villarreal. Δεν το είδα. Εγώ την Chelsea. Εγώ αυτό έβλεπα. Ποιο έβλεπες? Τη Villarreal, του Emery. Μάλιστα. Την έκανε την Bayern κουδούνια. Πες μας τα συστήματα, τα κουδούνια. 4-4-2. Καλά, το βλέπεις, γράμμα είναι εκεί τώρα. 4-2-3-1. Η Bayern. Ο Τούχελ. Ο Τούχελ, ο Νάγκελσμαν. Άστα, εντάξει. Θα περάσει η Bayern. Άλλο είναι το θέμα. Τι θα περάσει. Έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ που τσακερώθηκε με VAR. Ορθώς. Είχε δοκάρι. Είχε ευκαιρίες που δεν χάνονται. Και η Bayern δεν είχε τίποτα. Την έκανε κουδούνια. Θα περάσει εκεί. Θα περάσει. Έτσι λέω. Ένα χωριό θεωρητικά 50.000 κατοίκων. Πάει στη μεγάλη Bayern Μονάχου και την κάνει κουδούνια. Αυτά είναι τα ωραία. Φυσικά και είναι ωραία. Φυσικά και είναι ωραία. Παρακάτω. Λοιπόν. Ο Ηρακλής το πήρε το διπλό στην Καρδίτσα. Τι έκανε ο Ηρακλής? Το πήρε το διπλό. Ανεβαίνει. Όχι, ρε φίλε, σου είπα εγώ την ωραία διπλό. Μπράβο, και τι έγινε. Κολόμησες. Τι να κολόμιζα, βάλεις ένα δεκάρι, παίρνεις 60. Και... Άρα πάμε παρακάτω, δεν έχει καμία αξία αυτό. Και τι, άσχημα είναι, περισσεύουνε. Ποιο συγχρόνεται με τον Ηρακλή τώρα. Όχι, γιατί μου λέει, όταν είδα τι αποδόσει, σου λέω αυτό. Καβάλα τι έγινε, που θα τη σώσει. Πάλι που κουμέ. Εγώ τη σώσω την καβάλα. Σου είπα, πάτησε τον πόδι σου, έχει και φόρε τη φόρμα. Την έφαγε την καβάλα. Την έφαγε. Ενώ στι 10 χρόνια που ο Ηρακλής είναι β' γάμα εθνική, πάτησε το πόδι στο πλατή. Όταν τόσα χρόνια ήταν. Με το βρώμικο τον ήχη, την α' εθνική. Τι ήταν. Δεν κατάλαβα. Ήταν α' εθνική ο Ηρακλής και τι πήρε. Ένα κύπελο. Ένα κύπελο πήρε και ο Σιαπανίδης στην Καστοριά. Εντάξει. Τι έγινε που πήρε ένα κύπελο. Και ένα. Παλιώνος πήρε 2. Μπράβο του. Η Λάρισα πήρε 2. Πήρε πρωτάθλημα πήρε. Μπράβο τη. Ο Ηρακλής και ο Ανδροκλής. Πάμε. Μπράβο τη. Παρακάτω. Α, τον Ηρακλή να πεθάνει. Μπράβο τη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι θέλω να μου πει. Θα πέσει ξύλο καταρχήν στην πλατεία. Νεύρεση, θα πέσει. Ωραία. Αφού πέφτει από πριν. Εντάξει. Θα πέσει και με το θέμα να μην έχουμε θύματα. Εντάξει. Να προσέξει ο κόσμο. Όποιο δεν θέλει να μαλώσει, δεν. Δεν βάζει διακριτικά. Δεν πάει έτσι. Έτσι πάει. Όχι, ρε Κώστα. Είδε ο Κουλιανό. Δεν βάζουμε, λέει, διακριτικά του ΠΑΟΚ. Πέρασαν 300 νοματέοι, δεν του πειράξαν. Άμα φορούσε διακριτικό, του κάνουν τουλούμπι στο ξύλο. Είναι λογική αυτό. Αυτή δεν είναι λογική. Επειδή φορά δηλαδή διακριτικό βιβλίο. Γιατί εδώ τι κάνουν οι δικοί μα. Το ίδιο πράγμα. Βγήκε ο νόμο, τώρα θα δει τι θα γίνει. Γιατί βλέπει που βγήκε ο νόμο να μειώνει τη βία, δηλαδή. Βλέπει ότι του μαζεύουν όσου κάνουν μαγκέ. Κάνουν όμω. Του μαζεύουν όμω. Και. Είναι άλλο να μένει ατιμόρυτο και να ξεθαρεύουν πολύ. Α. Και άλλο να του μαζεύουν. Μάλιστα. Τώρα στον νόμο των ορφανών τον βρίζεται εδώ. Υπάρχει ελπίδα. Α, υπάρχει ελπίδα. Από τη στιγμή που του μαζεύουν, υπάρχει ελπίδα. Οπότε, άμα θέλω να μαλώσω, μαλώνω. Άμα δεν θέλω να μαλώσω, δεν βάζω διακριτικά, δεν μιλάω. Περπατάω. Ρε φίλε, μπορεί με να ρωτάω τι ομάδα είμαι, κάνω το χαζό, το μουγκό, δεν μιλάω. Ρε πα Έλληνα. Ναι. Την Γαλλία. Μάλιστα. Τι ομάδα θα πει ότι είσαι. Τι ομάδα. Τι θα πει, Ολυμπίκ, μα ξέρει. Ολυμπίκ. Ναι. Είμαι Ολυμπιακό θα πω. Και την κλείδωση. Τι να με κάνω, αφού πάω πει. Πολύ αισιόδοξο ευρώ. Μόλι δεν δουν. Άμα θε να γλιτώσει κόκκινε, πού θε να πάω εγώ. Θες να πάω στον Πειραιά, φοράσω κόκκινα ρούχα. Πες ότι δεν με ξέρουν. Ναι. Άσε τώρα με ξέρουν, εντάξει. Πες ότι δεν με ξέρουν. Θα πάω στον Πειραιά, φοράσω κόκκινα ρούχα. Θα πάω ένα μπρελόκ του Ολυμπιακού, θα πάω από εκεί. Γιατί, πώς θα φάω ξύλο. Έρχομαι. Έχει face control. Δεν τα έχει καλά. Face control. Έρχεται το άλλο, σου βλέπει πάνω να μπει στο γήπεδο. Ναι. Και σου λέει, δεν είσαι εσύ, είναι κάποιο ο οποίο είναι ντουλάπι. Ναι. Εντάξει, χαϊβάν ντουλάπι. Και το λένε, ρε φίλε, για παίρνουμε στην δεκάδα τη ομάδα. Δεν την ξέρω. Ε? Δεν την ξέρω. Δεν εσύ αν πα στο Καφτατζόγλιο, δηλαδή. Για πες μας λίγο. Εσύ αν πα στο Καφτατζόγλιο και σε ρωτήσει, πε μα, θέλετε κάτι τη ομάδα, θα την ξέρει. Εσύ πες δεν την ξέρω. Εγώ να δεν την ξέρω. Τι ομάδα είσαι στην Αγγλία.
Στην Αγγλία, Southampton. Για πες, δεν κάνω. Πού να την ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Αν πας να δεις τη Southampton στην Αγγλία και σε πούνε. Εκεί δεν έχει face control. Ναι, δεν πες ότι έχει. Άλλο πράγμα σε ρωτάνε. Εγώ σε ρωτάω. Το γυρνάς σε μένα. Σε σένα σε ρωτάνε. Δεν μου λες πέρσι ποιο σκόραρε πιο πολλές φορές. Ρωτάνε απίθανα πράγματα. Για να σε βγάλουν και καλά. Εσύ είσαι καφτατζόγλα, μα πα, ξέρει να απαντήσει. Εσύ τι λες, δεν ξέρω. Εγώ λέω δεν ξέρει. Πε ότι δεν ξέρει. Εγώ δεν ξέρει. Ακούγεσαι. Ξέρει την δεκάδα του Ηρακλή. Ακούγεσαι. Πε την. Απ' έξω. Γιατί δεν την μπορεί, φίλε. Δεν την ξέρω. Σαουθάμπτον δεν είσαι. Ναι. Πε την δεκάδα τη Σαουθάμπτον απ' έξω. Δεν την ξέρει. Καλά θα κάνει και θα φας ξύλο. Και εγώ σε πλάκωνα. Βέβαια. Το νου σου ένα. Ναι. Στο ξύλο. Ναι, ρε φίλε. Ξύσου κι άλλο. Λε θα με κάνουν face control και θα με ρωτήσουν. Μα σου λέω τι γίνεται. Εσύ όπου και να πα δεν ξέρει. Εδώ ρε δεν ήξερες ότι ο Παπαβραμίδης έχει τον αγροτικό αστέρα. Τι να ξέρεις. Και τον έχουμε χορηγό τον άνθρωπο δύο χρόνια εδώ πέρα. Τι να ξέρεις, δηλαδή κάτι σαν θάμπτο δεν ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Τι θες να σου πω. Πώς θα κατέβαζε τον Πάο και να έχει ελπίδες για τη ρεβάνς. Θα τον είχα γρήγορο μπροστά. Και αυτοί οι γρήγοροι να μπορούν να μαρκάρουν και πίσω. Σημαίνει. Ζίβκοβιτς, Ακποπ. Αυτοί δεν γραλάζουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει Ζαμπά. Ναι. Και από τη στιγμή που λείπει ο Μητρίς. Δύο πλάγια μπακ θα περίμενε. Μπακ θα βάζα. Από τη στιγμή που λείπει ο Μητρίς θα τόσο καιρό. Μπακ θα βάζα. Θα το χρησιμοποιούσες. Ποιο να ρε. Το Μητρίτσα. Αφού δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά ρε ο Μητρίτσα. Δεν καταλαβαίνεις το ρεπορτάζ. Ρώτησα αν. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά ο άνθρωπος. Δεν ρώτησε για 90 λεπτό. Λέω αν θα το χρησιμοποιούσε. Όχι. Δεν μαρκάρει ούτε με τα μάτια. Δεν θα το χρησιμοποιούσε. Εκτός αν το παιχνίδι ήταν εσύ. Τι θα έκανα εγώ. Θα βάζα το Ζίβκοβιτς δεκάρι. Ναι. Καλά μέχρι εδώ. Και μπροστά τον. Ο Ακποπ δεν χαλάει, θα παίζει εκεί. Μπακ δεξί το Λίρατζι. Μπακ αριστερό το Σίγκλεϊ. Ας το Βιερίνια το Νέντρε. Σέντερ μπακ Μιχάη, όχι Κρέσπο. Μαζί με τον Νίκασο. Ωραία. Καλά μέχρι εδώ. Ρία Κούρτη με. Κούρτη σιγάρα. Σιγάρα δεν χαλάει. Αυτό Ζίβκοβιτς τριάδα. Λοιπόν και πάμε στα άκρα. Ζίβκοβιτς εκεί. Από τη Βιερίνια. Με Ζίβκοβιτς δεκάρι. Ναι. Διάλεξε τα άκρα πώς τα κάνεις. Μπροστά. Τι Ζίβκοβιτς, τους... εγώ σου λέω. Είπες αντί για Αγκούστο, Ζίβκοβιτς δεκάρι. Αντί για Αγκούστο. Λες Ζίβκοβιτς δεκάρι. Όχι, όχι, δεν το στρέχω. Άλλο λέω. Πάμε πάλι. Πριν δεν είπες το Ζίβκοβιτς δεκάρι. Τερματοφύλακας Πασχαλάκης. Τελείως. Μπακ Λίρατζης. Ναι. Σίγκλη αριστερά. Ωραία. Αριστερό στόπερ Μιχάλη. Δεξιό, Ίγκασον. Ίγκασον. Καλά είμαστε εδώ. Δεν χαλάει. Κούρτης τριγάρα. Εγώ σου λέω το βάλω. Όχι τριγάρα, τσιγάρα. Τσιγάρα. Εγώ θα το βάλω τον Αγκούστο. Πού? Δεν κάνει, θα τον βάλω. Δεν έχετε πίσω. Ζίβκοβιτς αριστερά. Ναι. Βιερίνια δεξιά. Ναι. Σέντερ φορ Ακποπ. Αφού που ξεκινάω, το Βιερίνια, εκεί. Τι μπορεί να σου δώσει αυτό. Τι μπορεί να μου δώσει αυτό. Σίγκλε είναι ταχύς. Ναι. Βιερίνια είναι ταχύς. Ναι. Ακποπ. Θα έχω τρεις γρήγορους. Να βγω στον χώρο. Αν κουραστεί ο Βιερίνια, βλέπω τι κάνω. Αν κουραστεί ο Βιερίνια, βλέπω τι. Για μισή ώρα μπορεί να βάλει τον Μητρίτσα. Πώς? Για μισή ώρα. Τον Τέιλορ μπορεί να βάλω. Μπροστά θέλω να μαρκάρουν οι μπροστά. Το Σάστρε, μπροστά. Ποιο να βάλω? Το Σάστρε. Ποιο είναι ο Σάστρε? Ο δεξιός μπακ. Το Σάστρε. Ναι, μπροστά. Θα τον έστελνα εκεί που είναι. Σαν εξτρεμ. Για αλλαγή. Θα σου πω, πάω τον έστελνα. Θα του δίνα κασκόλ του Πάοκ. Θα τον έβαζα μέσα στην πλατεία, τον πλακώσουνε. Μην μου ξανάρθει πίσω. Γιατί ρε. Τον Καντουρί το ίδιο. Θα του έλεγα πάρε ένα κασκόλ του Πάοκ. Πάνε στην πλατεία, σε κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Μην ξανάρθει πίσω. Να γλιτώσει και το συμβόλαιο. Τι Σάστρε, τι Σάστρε. Ρώτησα αν θα τον έβαζε. Δεν τον έβαζε. Ούτε για αλλαγή. Τον Τέιλορ θα έβαζα μπροστά. Έχει τρόπο ο Πάοκ να έχει ταχύτητα μπροστά και να κάτσει αυτοί οι μπροστινοί να κάνουν και άμυνα πίσω. Και να μείνονται σε 4-5-1. Έχει ο Πάοκ αυτό το σκηνικό. Έχουμε δύο το μεγάλο μειονέκτημα με, Μαρσέη. Ο Πάοκ δεν μπορεί να πάρει κατοχή τη μπάλα. Δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί. Δε, και δεν χρειάζεται. Πρέσινγκ απάνω να κάνει δεν μπορεί. Οπότε περιμένει. Οπότε περιμένει και φεύγει. Έχουμε τρεις τρόπους. Τρεις τρόπους. Ανάπτυξη από την πίσω γραμμή. Δεν μπορεί. Πρέσινγκ στην μπροστά γραμμή. Πάλι δεν μπορεί. Και την αντεπίθεση. Η αντεπίθεση. Μπορεί. Άμα έχει τον Μπίσεσβαρ, τον Καντουρί, τον Ζίβκοβιτς και τον Ακποπ, ψηλό. Το Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να το βάλει από την αρχή. Γιατί δεν μαρκάρει. Οι ρυθμοί των άλλων είναι δαιμονιώδεις. Απίστευτο. Ειδικά οι μπροστινοί. Θα πρέπει να θυσιάσεις κάτι μπροστά, έτσι ώστε να το έχεις πίσω. Και τον Μπίσεσβαρ τον βάζεις μετά. Τον Μπίσεσβαρ θα τον βάλεις μετά, οπωσδήποτε. Αν φας 1-0, δεν θα τον βγάλεις μπροστά. Αν φας 2-0, τον πετάς. Και παίρνεις το ρίσκο. Έτσι θα πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ. Όχι με καντουρίδες, με αργούς και τέτοια. Σκορ. 3-1. Το βλέπεις και εσύ ότι θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ.
Θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ. Γιατί η Μαρσέη, ναι, στην έδρα της τρώει γκολ. Δεν έχει τα αποτελέσματα. Εκτός έδρας είναι καλύτερη εκτός έδρας ομάδας Γαλλίας. Και εντός είναι πολύ χαμηλά. Για να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ πρέπει από τα άκρα να. Πρέπει οι ακριανοί να το κάνουν. Αυτός παίζει 3-3. Ένα περίεργο σύστημα. 4-3-3 παίζει. Τρεις παίζει πιο πίσω. 3 και 2, 5. Πολλά συστήματα. Έχει πολλά συστήματα. Μπορεί να παίξει με τρεις σήμερα πίσω. Τρία χαφ. Τρεις μπροστά και ένα χαφ. Έχει πολλά. Το μελέτησαμε στο άρθρο με τον Καρατζαφέρη. 5 διαφορετικά θέματα. Και δείξαμε και γράφημα στην τηλεόραση. Πιο ποιοτική εκπομπή που κάνω. Με τη μικρότερη θεαματικότητα. Η πιο ποιοτική εκπομπή έχει τη μικρότερη θεματικότητα. Η πιο να είχαμε να λέγαμε εκπομπή έχει τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Αυτή εδώ η δικιά μας. Το κοινό είναι ανόητο, είναι τρελό, είναι παράβο, είναι απίστευτο, είναι ασύλληπτο. Λοιπόν, το Πάσχα πλησιάζει και όλοι οι νονοί είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου για το δώρο και τη λαμπάδα. Στην Energizers θα βρείτε όλα. Τα πιο ποιοτικά ρούχα σε απίθανα σχέδια και χρώματα που σίγουρα θα κάνουν τα βαφτιστήρια σας να χαμογελάσουν. Τώρα νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, στη Mackenzie Kick 6. Λοιπόν, άρα δεν δίνεις τύχη στον ΠΑΟΚ, γιατί όταν μου λες 3-1, πού να το κάνει αυτό. Και όταν το πάρει ένα 0, θα αποκλειστεί για ένα γκολ, λέω εγώ. Θα αποκλειστεί για ένα γκολ. Δεν θα κάνουν αυτό που λένε, θα του βάλουν 5 γκολ και 4, όχι. Πιστεύω θα αποκλειστεί δύσκολα, μαχόμενος, στο ένα γκολ. Έχει προπονητή ο άλλος, πολύ καλό, αλλά έχει τα θέματα του. Έχει θέματα με το χαρακτήρα του και την σχέση του με τους ποδοσφαιριστάς. Ο άλλος έχει προπονητή λιγότερο καλό, αλλά ο Λουτσέσκου. Λιγότερο καλό, αλλά όχι έχει το θέμα του επικοινωνιακού. Όχι τόσο πετυχημένο. Όχι λιγότερο καλό. Δεν είναι ο άλλος, έχει αλλάξει τόσα συστήματα, έχει τακτικές, έχει ιστορίες. Δουλεύει την τακτική πολύ περισσότερο από τον Λουτσέσκου. Τι σχέση έχει ο Λουτσέσκου με αυτόν. Στην τακτική επάνω. Δεν κάνω σύγκριση. Τι σύγκριση, δεν υπάρχει σύγκριση. Επάνω στην τακτική, πώς θα γίνει. Και στις αλλαγές και σε όλα αυτά. Ναι. Το ματς μόνο με σύστημα, αλλά ρε Χάγκελ μπορεί να το πάρεις. Με μισό 0 κεφαλιά, γκολ και φύγαμε. Ναι, ρε φίλε, άλλο λέμε. Εντάξει, το ξέρουμε ότι πρέπει να το πάρεις. Δεν είναι δηλωμένος ως άστρες στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν το ξέρεις. Σάστρες, ή πετάς. Το ρεπορτάζ. Δεν είπατε ότι αυτός που μίλησε από το τάγμα του Αζόφ ήταν Έλληνας που γεννήθηκε στην Ουκρανία και μάχεται για την πατρία του. Ποια η αμαρτία του, δεν είπα τίποτα για στηριωδίες των Ρώσων. Το μεγάλο οξύμορο σχήμα είναι πως το πηγαίνει το ΚΚΕ και οι υπόλοιποι που δεν βρέθηκαν στη Βουλή να είναι με τον πραγματικό νεοναζί τον Πούτιν επειδή δεν θέλουν τους Αμερικανούς. Πολιτικές ιδιοψίες και όχι αντικειμενική κρίση. Καταδίκη σου βαλείς από όπου και αν προέρχονται. Λέει ο φίλος. Ρε, τους ναζιστές δεν τους βρίζανε, τους χρυσαυγίτες. Που κάναν τη σβάστηκα, πώς τα λένε αυτά, τι κάναν. Ναι. Τους τρελούς αυτούς. Ε, και βάλαν ναζιστή στη Βουλή. Βάλανε να ζητήσει στη Βουλή να μιλήσει. Εσένα ρωτάω, ρε. Τον βάλανε. Μπήκε. Άμα πω κι εγώ. Μπορώ να πω εγώ να μιλήσω εκεί. Μπήκε, μίλησε. Πώς μπήκε. Τον αφήσανε και μπήκε. Μπήκε, λέει. Για να μπει τον αφήσανε, ρε κόκκινε. Στην Ελληνική Βουλή, ξεφτύλα είναι αυτό. Ποιος είπε αντίθετο. Υπάρχει κάποιος που λέει το αντίθετο. Βέβαια. Υπάρχουν φίλοι ελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας που θα σε κοντράρουν, φυσικά. Καλησπέρα. Ναζιστική μήνυμα ραδιοφωνική εκπομπή πανελλαδικής εμβέλειας. Ντροπή, λέει. Για το ολοκαύτωμα Ραπτόπουλε δεν σου μάθανε σχολείο. Ο Κασιδιάρης έξω στον δρόμο μόνος του δεν πάει πουθενά. Ποιος? Ο Κασιδιάρης μόνος στον δρόμο δεν πάει πουθενά. Πολλοί δεν πάνε μόνοι τους πουθενά. Μόνο ο Κασιδιάρης δεν πάει. Αλλά να βάλετε ναζιστή μες στη Βουλή. Να βάλετε. Πρόσκληση τον έκανε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και κάποιοι αντιδράσανε. Ναι, για να το βάλει ο Πρωθυπουργός εκεί, κάποιος τον πήρε τον Πρωθυπουργό τηλέφωνο και του είπε βάλτο να. Το πιο λογικό. Τι από μόνο του κορόιδο είναι να έχει. Βρε το πιο λογικό. Σε μπελάβρικα τώρα. Αλλά τι να κάνω. Απελάσαν και τους Ρώσους και τώρα θα έχουμε κι άλλα. Τι άλλα θα έχουμε. Αντιδράσαμε από τη Ρωσία. Ποιος απελάσαμε. Διπλωμάτες, 12. Ωραία. Καλά, εδώ με τους επιχειρηματίες γίνεται χαμός. Οι επιχειρηματίες μην τους κλέψουν, θα τη βρουν την άκρη. Πώς θα τη βρουν την άκρη, άμα τους κάνουν εδώ εμπάργκο, πώς. Θα αλλάξει, ρε. Α, θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Το διπλό του ΠΑΟΚ πήγε από 10,85 το 6,85. Τι γίνεται, λέει ο Δημοσθένης. Φίλε, πιθανό να το ποντάρουν. Πιθανόν κάποιοι να το ποντάρουν, γι' αυτό. Δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα.
Πάμε σε διάλειμμα και θα συζητάμε το πρώτο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό για την ρεβάνς ανάμεσα στον ΠΑΟ και τη Μαρσέη, 15 τον αριθμό. Γράφεται Α02. Αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το θέλετε στο 54-344, προκειμένου να κερδίσετε 15 εισιτήρια για την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Μαρσέη. Απαραίτητα για την παραλαβή τους είναι η αστυνομική ταυτότητα, το ΆΜΚΑ και φυσικά το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Λοιπόν, το ξέρω ότι πείνασες και πιστεύω ότι θυμάσαι τι σου έλεγα τις προάλλες για το Άλεξ Χουκ. Λοιπόν, άνοιξε. Πάρε να παραγγείλουμε στο 23 10 32 32 00. Εγώ θέλω ένα μπέργκερ, πάρε καμιά πίτσα για τον Κουλιανό που έρχεται μετά και του αρέσουν πολύ. Αλλιώς πάμε εκεί το βραδάκι να φάμε. Όλη η Θεσσαλονίκη έχει βουήξει, έχω περιέργεια να πάω επιτέλους εκεί. Ακούγεται ότι θα πάθουμε πλάκα από το αποτέλεσμα που έχει φτιάξει ο Αλέξανδρος με την ομάδα του. Άλεξ Χουκ, παιδιά, την 25 Μαρτίου 107. Η καλύτερη. Ναι. Ο Κουλιανός είναι. Ο Κουλιανός δεν θα φάει σήμερα πίτσα. Θα φάει. Μην το πεις. Πρόσεξε μηνύματα. Κάτσε εδώ, λερώθηκε. Σαν δεν τρέπεστε να αποκαλείτε την αριστεία είναι εκλεγμένα από το λαό που πολεμάει κατά το φασισμό. Πέρα... Εκτός αυτού είναι και εβραϊκής καταγωγής και έχει κυνηγηθεί από τον ναζισμό. Πω, πω. Να είστε πιο προσεκτικοί με τέτοιου επικίνδυνους χαρακτηρισμούς. Του είδους. Για τον εισβολέα τσιμουδιά το ραδιοφωνό. Αυτή είναι η δύναμη του μικροφόνου. Να μπορεί το θήτη να τον κάνει θύμα με τον πιο ισχυρό τρόπο. Η Ρωσία είναι ο εισβολέας. Η Ρωσία φυσικά και είναι ο εισβολέας. Λοιπόν, δεν μιλάμε για τον εισβολέα εμείς. Εμείς είμαστε υπέρ του εισβολέα. Και σαν κράτος να πούμε. Όλοι χύθηκε το μέλι να πούμε. Τώρα θα έλεγα τι χύθηκε, αλλά. Με το κέρας ένας. Φίλε μου Γιάννη, όπου λες ότι εμείς αποκαλούμε ναζιστή αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι ναζιστή, ρε. Να σου πω ότι. Δεν είναι. Μετά την ομιλία. Ναι. Ο κυβερνητικός ο πρώτος, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος. Είπε ότι η συμπερίληψη στην ομιλία μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λαθασμένη και άστοχη. Βρε φασιστόμετρο του κερατάει. Επειδή εσύ λες ότι εμείς. Ναι. Αρχιφασίσταρος είναι. Και ναζίσταρος είναι. Και έτσι δεν πρέπει δηλαδή. Δεν μπορώ να εκφραστώ εγώ όπως θέλω. Τι αν με κάνετε ντά να πούμε. Τι. Ρε εσύ αυτό γιατί έγινε έτσι το μέλλον. Εμένα ρωτά. Εσύ που το βούτυξες. Δηλαδή μόνο εσύ ρε φίλε. Δηλαδή τόσο αμπτάλης, τόσο πατσούλης δεν υπάρχει. Λερώθηκα λίγο. Λίγο. Το πολύ πως είναι. Δηλαδή. Θες έκαψα την μπλούζα μου. Έπεσε στάχτη να πούμε πάνω τσιγάρο. Του Φαρσαλινού, πάει η μπλούζα. Τώρα λελώθηκα εδώ πέρα. Αυτό είναι το μεταξύ παγωμένο. Το βλέπεις πως είναι. Είναι παγωμένο το ψωμάκι. Πήγα να τα λείψω. Να το χρησιμοποιείς διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν. Μου το έδωσε αυτό ένας. Έχει περίπτερο μπροστά στο τσαλαπετινό στην Καβάλα. Μου έδωσε για τον Κουλιανό. Λέει δεν έχω για τον Κόκκι και δύο. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά που θα δώσω στην Καβάλα θα μου δώσεις. Το έχουν πάρει τον Μπέλη, ο Φλαχόπουλος, ο Μανουλίδης. Το έχουν ρημάξει μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρόλαβα λέει και εγώ λίγο. Ο Καραφλομπίλ από το Μόναχο. Τι λέει. Με βάση τη διαφήμιση του Μπαλοδήμου, ναι. Να είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης, αλλά οπαδός του Άρη, του Ηρακλή ή και άλλων ομάδων, ναι. Να θες να αγοράσεις αυτοκίνητο ναι. Και να περιμένεις να σκοράρει ο ΠΑΟΚ πολλές φορές και να έχεις μεγαλύτερη έκπτωση. Αξία ανεκτήμητη. Ναι. Την άλλη φορά την πάτησε ο Μπαλοδήμος. Πήγα 8-3. 7-0. 7-2. 7-1. 7-1. Κάθε γκολ που έμπαινε 500. Το είχε. Σου λέει, δώσε να μάχει τζάμπαρε μου. Το έκανε όμως. Το έκανε όμως. Μπήκε μέσα, αλλά έκανε καλή διαφήμιση. Το έκανε. Ωραία. Δεν ξέρει ο Τούχελ. Ξέρει ο Ραπτόπουλος, λέει ο φίλος 7-31. Ορίστε. Δεν ξέρει ο Τούχελ, ξέρει ο Ραπτόπουλος. Ο Τούχελ, ξέρει, βέβαια. Εσύ ξέρει, μα κάνει κριτική εδώ πώ βγαίνει μια εκπομπή. Κάνει. Και καλά μα κάνει. Και εμεί κάνουμε τον Τούχελ. Και εγώ σου λέω τριάδα σε στόπερ ζώνη τον Μπενζεμά. Δεν παίζεται. Εσύ να αντιπαρατεθείς μαζί μου και να πεις παίζεται και καλά έπαιξε ο Μπενζεμά σε ζώνη τριών και τους έκανε γκολ στην ευθεία. Ο Ιορδάνης λέει πες τώρα αυτό που θα κερδίσουμε σήμερα. Ποιος? Οι Ιορδάνοι το λένε. Ναι. Μόνο που το λένε οι Ιορδάνοι χάνει 30% της εκτίμησής μου. Γιατί? Δεν μ' αρέσει το όνομα Ιορδάνης. Έχεις δει κανένα πετυχημένο Ιορδάνη? Το Χασαπόπουλο μόνο. Άλλον εγώ επιτυχημένο Ιορδάνη. Ακόμα και ο Ιορδάνης ο ποταμός ψόφια ψάρια είχε μέσα. Δεν είχε κόκκινο. Γιατί δεν σε κάνω. Τι άλλο θα πει. Αυτό το μέλι με έχει δώσει τώρα. Αυτό πώς το λένε. Πήρα άνθηση, πώς το λένε. Πήρα. Ενέργεια. Ενέργεια, ναι. Δεν ξέρω πώς θα την αποχετεύσω. Να βάλω το τσίγινο. Δεν ξέρω. Θα κάνω. Πάω κάνω δύο προπόνηση να ηρεμήσω. Λέγε. Φίλε μου, επειδή ρώτησε για σήμερα. Τρία κόμπο παίξα. Τρία γκολ και
Τι τρία γκολ γκολ. Γκολ γκολ και over. Λειψία Αταλάντα. Πέναλτι και over τον Πάοκ. Έλα, στο πω εγώ. Να του δώσω τριάδα. Να του δώσω εγώ πέναλτι και να over τον Πάοκ. Να του δώσω τριάδα. Δώσω τριάδα. Λοιπόν, Λειψία Αταλάντα. Ναι. Μπράγκα Ρέιζερς. Ναι. Και Μαρσέι Πάοκ. Τι δίνει. Τριάδα. Τι το. Γκολ γκολ και over. Γκολ γκολ και over. Ελαφρά την καρδία. Τι ελαφρά την καρδία. Συνήθω στι πέμπτε. Ναι. Μπαίνουν γκολ. Πολλά γκολ. Α, κάθε πέμπτη μπαίνει γκολ. Το έχει παρατηρήσει. Στο Europa και στο Κόφερ. Δεν το παρατήρησα εγώ. Εντάξει. Μπορώ να σου το δείξω. Εντάξει, ωραία. Χθες δηλαδή δεν μπήκαν γκολ. Λέω ότι γίνεται. Γενικότερα στις πέμπτες. Εντάξει, ωραία. Άλλα θέματα. Λοιπόν. Αυτό τώρα. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Γιατί λες ελαφρά την καρδία. Πριν από μέρες με αφορμή τα όσα γίνονται στην Πάτρα. Τι έγινε στην Πάτρα. Με το χαμό των τριών παιδιών που έχουν θεωρούν. Ο χαμός δεν είναι αυτός. Να τελειώσω. Μάλιστα. Κάποιος εκεί άφηνε υπονοούμενα. Ποιο εκεί η Πάτρα, ναι. Ναι. Ότι... Τα κανάλια. Ότι η Σπιτώνικο γυρά. Ναι. Πήγε μόνο για μια μέρα στο νοσοκομείο και την άλλη μέρα έφυγε και πέθανε. Ναι. Ότι δεν είχε καρκίνο. Ότι είχε πουλήσει ο άντρας της. Της Σπιτώνικο γυράς. Ότι της Πισπυρίγκου. Ότι είχε πουλήσει ένα διαμέρισμα. Μιλάνε για λίρες, μιλάνε για χιλιαδιών. Τι σχέση έχουν οι λίρες με τις δολοφονίες. Και αποκαλύπτεται. Μάλιστα. Με ερευνητή που έβαλαν οι συγγενείς των οικογυράς. Ναι. Ότι και χρέη είχε. Ποιος. Είσαι τον οικογυρά. Ναι. Τα οποία δεν είχαν οπλωθεί. Ναι. Και δεν πουλήθηκε κανένα διαμέρισμα. Δεν σκότωσε δηλαδή τη σπιτιωτική οικογυρά. Λέω ότι. Ρε φίλε, βλέπω πράγματα που γίνονται και ακούγονται. Και λέω, αποκαλύπτεται ότι και χρέη και αυτά. Δηλαδή, βγαίνουν πολύ ελαφρά την καρδία όπως είπες και λένε πράγματα. Ρε κόκκινε. Πέθανε τώρα παιδί. Φυσικά. Ωραία. Γιαγιά είχε το παιδί. Προφανώς. Συγγένως. Τι είπαν αυτοί. Πώς πέθανε το παιδί. Το πρώτο. Είπαν ότι πέθανε από υπατική ανεπάρκεια. Μάλιστα. Πεθαίνει το δεύτερο παιδί. Ναι. Γιαγιά υπήρχε. Ναι. Συγγενείς αυτοί. Φυσικά. Μάλιστα. Τι είπαν αυτοί. Άλλη αιτία. Φυσιολογικά αιτία θεώρησαν. Μάλιστα. Το θέμα. Θα σου πεθαίνουν δηλαδή δύο παιδιά. Όχι. Μάλιστα. Το θέμα είναι άλλο. Μάλιστα. Αποκαλύφθηκε ότι κάποια στιγμή είχε γίνει ανώνυμη καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Και πήγαν να ερευνήσουν ότι υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα. Ποιος έδερνε ποιον τώρα. Πού να ξέρω. Μάλιστα. Είπανε για ενδοοικογενειακή βία. Ωραία. Και. Λοιπόν, και για να πάνε στο χαμόγελο του παιδιού, προφανώς ανησυχούσε και τα παιδιά. Ανησυχούσε και τα παιδιά. Για τα παιδιά, ναι. Αλλά δεν ανακάλυψαν τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω τώρα, λέγονται πράγματα ελαφρά την καρδία. Κάτσε. Περιμένετε, ρε παιδιά. Περιμένετε, ρε παιδιά. Να σου πω μια ιστορία. Να μου πει. Θες να την ακούσεις. Για να σου λέω να μου την πεις. Είσαι σε ένα εστιατόριο και βλέπεις μια μάνα να πλακώνει στο ξύλο το παιδί της άσχημα. Τριών χρόνων το παιδί. Τι κάνεις. Εμένα μου τύχε. Σε ρωτάω, κοιμήθηκες, σε λέω τι κάνεις. Καταγγελία. Σε ποιον. Εκεί. Στην ώρα που το δέχεις. Καταγγελία. Τι κάνεις. Εγώ περίμενα 20 λεπτά, δεν έκανε τίποτα κανένας. Καμιά καταγγελία. Κοιτούσε και έκανε έτσι. Πώς το έδερνε, περίμενε. Το έδερνε, το έβριζε, το τσίριζε, έκλαιγε αυτό ξανά κτλ. Δεν κουνήθηκε κανένας. Πάω και της λέω: άμα ξαναχτυπήσει το παιδί, θα σε πλακώσει το ξύλο. Θα σε κάνω μαύρη. Είσαι ενδιαφέρει και κτλ. Τότε λοιπόν που τσακώθηκε μαζί μου, ασχολήθηκαν και οι υπόλοιποι. Το έκανα για να σώσω το παιδί. Με το επεισόδιο δηλαδή που θα έκανα, θα ασχολιόταν άλλοι κτλ. Κατάλαβε. Δηλαδή, αν δεν πήγα εγώ να την πω, θα σε πλακώσω, θα σε αρπάξω, θα σε κάνω μάθημα. Δεν ακούγεται κανένα. Δυστυχώ είναι αλήθεια. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ο κόσμο είναι αδιάφορο. Ότι στο χαμόγελο του παιδιού άλλο πήγε και έκανε ανώνυμη καταγγελία. Φοβήθηκε να πει το προφανέ. Με λένε Ραπτόπουλο Κωστή, δέρνει τα παιδιά τη οι άλλοι. Λοιπόν, θα έρθείτε ή θα την πλακώσω. Αυτό θα έλεγα. Θα έπρεπε να γίνει απόνυμη, δηλαδή. Αυτό το θέμα με εσά του νεοελληνέ είναι ότι φοβάστε να μπλέξετε. Μακριά από εμά. Γι' αυτό και κάνετε τους ψήφους ανάλογα το τι γουστάρετε. Δηλαδή, οι ψήφοι που κάνετε δεν σας νοιάζει για το κοινωνικό σύνολο, σας νοιάζει για την τσέπη σας. Και άρχισα και εγώ να το κάνω. Να βρω ένα κόμμα και πέντε βουλευτές να πω να το κάνω για την πάρτι μου. Τέτοι είστε. Και σας φαίνεται παράξενο. Ω, η κοινωνία. Εσείς τι κάνετε γύρω-γύρω. Δέρνει ένα στη γυναίκα του κάθε μέρα. Κάνετε τίποτα. Όχι, δεν σας νοιάζει. Πρέπει να κάνει κάτι. Πρέπει να κάνει κάτι. Πάμε στα θέματα τώρα. Λοιπόν, όταν πρόκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου, θέλω να ξέρω με ποιο μιλάω. Γι' αυτό και επέλεξα την Εργοβάς.
Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές, να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκίνητου 1300 κυβικά με πλήρη οδική βοήθεια με 145 ευρώ το χρόνο. Κλεβώνεις τώρα στο 2310-300-305 και βήτα μίσου κερδισμένοι και πάνω απ' όλα ασφαλείς. Μάλιστα. Σας φαίνεται παράξενα πράγματα τα οποία περνάνε από δίπλα σας και δεν ασχολείστε. Αυτό για αυτούς οι οποίοι δεν ασχολούνται. Επειδή δεν ασχολείστε. Εδώ βίαζαν το παιδάκι στο... πώς το λένε, στο Παπάφιο, πήρε ο Μητροπολίτης και θα διαμαρτυρηθεί και Ραυτόπουλο ότι το αναδεικνύει πολύ το θέμα. Γιατί να πείτε ρε Ραυτόπουλε, μπάραβο και εμείς μαζί, σκάσατε, βγάλατε το σκάσμο να πω. Γιατί ακούσετε τη λέξη Μητροπολίτης. Και τι έγινε που είναι Μητροπολίτης. Δεν μπορώ να πλακωθώ εγώ με τον Μητροπολίτη. Τι άμε κάνει. Το πολύ πολύ να πει, όταν ψοφίσει ο Ραυτόπουλος δεν το διαβάζουμε. Και τι έγινε. Δεν μπορώ να πληρώσω εγώ ένα παπά με διαβάσει να μου κρυφά. Αν πιστεύω. Του χώσα 300 τον παπά. Μέχρι τον ταλάρα τραγούδια της προσφυγιάς θα με πει. Άμα του δώσω εγώ τον παπά 300 στάρια. Πλάκα ρε μας κάνετε. Με κοιτάρε με το θολό το μάτι μεσημεριάτικα να πούμε. Πάλι τα ίδια. Άλλο τι έχει. Θα ανοίξει γραμμή ή θα πάρει. Ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις εσύ. Κολλάνε τα χέρια μου. Λερώθηκα. Ο Ραπτόπουλος είναι πολύ ζαβατσούλη. Τρώει στραγάλια και λαδώνει την πλάτη του. Έξυπνο. Γατάκια του στοιχήματος, μόνο ο πανμέγιστος Γιάννης Πάγκος προέβλεψε τη μεγάλη έκπληξη της ήττας της Μπάγκερ Μονάχου. Respect Γιάννης Πάγκος. Μπράβο το Γιάννη. Ο Πάγκος είναι ένα παιδί πολύ χαμηλών τόνων, ούτε αυτοπροβάλλεται ούτε κάνει. Σοβαρό παιδί. Πολύ μεγάλος δημοσιογράφος για μένα. Αλλά δεν είναι έτσι φανφαρόνο σαν και εμάς να λέει αυτά τα λόγια. Είναι σεμινό παιδί. Κατάλαβες. Χαμηλών τόνων. Κατάλαβες. Είναι χαμηλών τόνων παιδί. Εδώ έχουμε φτάσει να λέμε. Έχουμε φτάσει να λέμε η εκπομπή του Νικολαίδη είναι η εκπομπή του Γιάννη Πάγκου. Ποιο? Να λέμε η εκπομπή στην Όβα του Νικολαίδη είναι του Γιάννη Πάγκου. Ποιο Νικολαίδη, ρε, δεν τότε κάτι μάγουλα που έχει κάνει. Έχει σαν το βόδι και αυτό το πούμε. Εντάξει, τα κάνω. Νικολαίδη. Δεν γυμνάζεται. Κακό δεν γυμνάζεται. Δηλαδή πήγα 32 χρόνια στα μάτσα, 35 και μέχρι τα 70 θα με. Πόσε φορέ το έχει δει αυτό? Πολλοί γυμνάζονται και πάρα πολλοί δεν γυμνάζονται. Παλιά οι ποδοσφαιριστές όταν σταματούσαν γινόταν βόδια. Το 90%. Ναι. Τώρα το 60-70% γυμνάζει. Σπάνια είναι αυτοί που δεν γυμνάζονται. Ευτυχώς οι νέοι ποδοσφαιριστές, εγώ τους βλέπω και στο Τζόλα που πάω, πάζουν 5x5, 8x8, έχει κάτι γήπεδα μεγάλα. Έρχεται και ο χορηγός μας το πρωί, ο Μάκης με τα παντελόνια, τα τζιν, παίζει μπάλα, στόπερ. Μας δέρνει ο Τζόλας γιατί τη δίνει δεν ταΐζει να πούμε και στόπερ. Να πούμε. Πάνε, παίζουν τένις, παίζουν κολύμπια, κάνουν βάρη. Πολύ. Πολλοί ποδοσφαιριστές που παίξανε τώρα είναι 45-άριδες, 50-άριδες. Το 80% δεν είναι ντέμιδες από χιλιάδες και δημητριάδιδες. Προσέχουν. Χθες είδα τον Καραγεωργίου που τον κάναμε συνέντευξη από την Καβάλα το παιδί, ο Νίκος, 60 ετών. Και διατροφή και γυμναστική. Κρατιέται. Γύρισε από τα Εμμυράτα. Γύρισε από τα Εμμυράτα. Του τα πήρε και γύρισε. Καλά. Και άμα μπορεί να ξαναπάει, να ξαναπάει. Όσο μπορεί να. Τα παιδιά τα δικά μας που δεν βρίσκουν δουλειά εδώ, παίκτες, προπονητές κτλ. Να πηγαίνουν στα Εμμυράτα, να πηγαίνουν έξω και να τα βγάζουν λεφτά, καλοφάγοντα να είναι. Καλησπέρα κύριε και καλή εκπομπή. Να κάνω μια ερώτηση. Πόσα χρόνια ήταν οι φασίστες τα τάγματα και ο φασισμός στην Ελληνική Βουλή, τρίτο κόμμα, το σημερινό σας πείραξε υποκριτές? Τι έκανα, λέει, τρίτο κόμμα, τους ψηφίζατε, τι θέλεις. Φίλε, υπήρχε κόσμος ο οποίος σου ψήφιζε. Έγινε δημοψήφισμα για να μπει αυτός να μιλήσει στη Βουλή, ρε. Όχι. Χαϊβάνογλου. Αχαϊβάνογλου. Έγινε, μας ρώτησε εμάς κανείς, τον θέλετε ρε αυτό να μιλήσει στη Βουλή. Ωστί μπαίνει και μιλάει στη Βουλή. Ωστί. Ωστί μπαίνει και μιλάει στην Ελληνική Βουλή, ρε. Εγώ ψήφισα τον σωστό τον βουλευτή, εσύ το λάθος ή το αντίθετο, να έρθουν αυτοί να μας κυβερνήσουν. Αυτούς έχουμε, αυτούς τι να κάνουμε δηλαδή. Και αυτοί έχουν εμάς. Αυτός ωστί μπήκε δηλαδή, να κάνει τι, να μιλήσει τι. Τι πήγε να περάσει. Λέγε ρε κόκκινε, δεν σε ενοχλεί να πούμε. Πολύ. Δεν το βλέπω. Μα το ανέδειξα. Το ανέδειξες. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Κοινωνία άλλη τι έχει. Τι έχει. Είχαμε τη φωτιά χθες στο Παναικολάου με δύο νεκρούς. Απίστευτο. Πήρε όλο το τσιγάρο το Βόδαρος. Φαφού, φαφού, μπέσα. Κάτσε ρε, να βγάλει πραγματογνωμοσύνη, τι έγινε. Μην βιάζεσαι. Για πραγματογνωμοσύνη, δεν έβγαλε πραγματογνωμοσύνη. Μιλούσαν για εκρήξεις με το οξυγόνο. Ναι. Μην πήρε βιάζεσαι. Το τσιγάρο με στο οξυγόνο και έγινε. Δεν το ξέρεις. Παρανόλωμα του πυρός. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Μην βγάζεις να πεις ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Πώς δεν το ξέρω. Μανί, ο Στεφανή το είπε. Πήρε το τσιγάρο. Ο άλλος... Τελείωσε. Λέω ότι αυτό. Αυτό το τσιγάρο. Τι να κάνει δηλαδή. Τι να κάνει, καμιά δίκη, κανένα μήνα. Ποιο φταίει.
Αυτό είναι το υπόβαθρό σας. Το υπόβαθρό μας αυτό είναι. Πάει ο άλλος με το τσιγάρο. Στις φιάλες εκεί έγινε παρανάλωμα του πυρός. Άντε αυτός 79 χρονών πέθανε. Ο άλλος ο Φουκαράς 52 χρονών. Άντε αυτός που έβαλε τη φωτιά πέθανε. Ο άλλος, τι έφταιγε ο άλλος. Οι άλλοι που τραυματίστηκαν τι φταίνε. Φυσικά και δεν φταίνε. Άντε βρες άκρη τώρα. Πλήρωνε νοσοκομεία, πλήρωνε κλινικές, πλήρωνε γιατρούς, πλήρωνε αλυφές, πλήρωνε φάρμακα. Απονάς εκεί θα τσούζεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Τι κοιτάς. Τις νεότερες ειδήσεις. Τι λένε. Έχει μια δήλωση του πρωτοσάλτη και γελάω. Γιατί γελάς. Γιατί λέει η Ελλάδα είναι μια κομμουνιστική χώρα. Πολύ καλά τα λέει. Φυσικά είναι κομμουνιστική χώρα. Φουκουμπάρ το κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι εδώ πέρα. Φυσικά. Και πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης πρώτο κόμμα. Γιατί ποιοι υπουργοί του είναι δεξί. Όλο το Πασόκ έχει πάρει. Ο Πλεύρης τι είναι. Τι είναι. Ο Πλεύρης τι είναι. Της άκρα δεξιάς. Ο Γεωργιάδης τι είναι. Της άκρα δεξιάς. Ο άλλος που έχει πάλι από το πρώην κόμμα του Καρατζαφέρη, θυμίζει από τον Ρωμανό. Τι έκανε ο Καρατζαφέρη. Ο άλλος θα σου έχει... πω, παιδί μου, ο Βελόπουλος έκανε κόμμα. Άλλο κόμμα. Για την Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Ναι. Σώζει το θέμα ο Καρατζαφέρη. Ο Δένδια τι είναι. Του Καρατζαφέρη δεν είναι αυτοί όλοι. Όχι, δεν είναι του Καρατζαφέρη. Ναι. Νέα Δημοκρατία είναι. Οι άλλοι. Σαμάρα τι είναι. Και πού είναι Σαμάρα. Είναι βουλευτή. Επειδή δεν είναι υπουργό. Τι είναι Σαμάρα. Ένα αστυνομικό αρχαιολογία και το κουβαλάκι δεξιά-αριστερά. Τι είναι Σαμάρα. Δηλαδή. Η αριστερά κυβερνάει. Αυτό είπε ο Πορτοσάλτε. Καλά είπε. Άλλο κυβερνάει η αριστερά και άλλα είναι κομμουνιστική χώρα. Υπάρχει διαφορά. Το ίδιο είναι. Έχει δίκιο. Να, μετά από δύο μήνες είπε και κάτι σωστό ο Πορτοσάλτε. Τα μπερδεύεις. Εγώ μπερδεύω. Να σου πω και κάτι ευχάριστο. Μάλιστα. Μάλλον ανακαλύφθηκε μία εξέταση. Ναι. Η οποία θα σου λέει αν είσαι υποψήφιος για εγκεφαλικό ή για καρδιά, για έμφραγμα κτλ. Την επόμενη πενταετία. Μάλιστα. Και τι καλό είναι αυτό. Φυσικά και είναι καλό. Και τι θα κάνεις εσύ. Θα την κάνω. Ωραία, την κάνεις. Και σου λέει, ας πούμε, ότι τα επόμενα πέντε χρόνια είσαι υποψήφιος να πάθεις καρδιά. Θα την πάθεις την καρδιά από τον βόμβο σου. Δεν είναι καλή εξέταση. Όχι, ρε φίλε. Τι κακή εξέταση. Λάθος κάνω. Και τι θα κάνω. Δηλαδή θα παίρνω αντιπικτικά δηλαδή. Αυτοί που κάνουν καρκινικούς δείκτες. Ναι. Κανείς δεν κάνει καρκινικούς δείκτες αν δεν έχει καρκίνο. Λάθος κάνω. Δεν. Λάθος κάνεις. Τι λάθος κάνω. Πολλοί κάνουν. Ποιος κάνει. Πολλοί. Εγώ δεν είδα κανένα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Ναι. Αυτοί που κάνουν καρκινικούς δείκτες δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Ρε κόκκινε, άλλο είναι οι καρκινικοί δείκτες. Αν έχω καρκίνο και κάνω καρκινικούς δείκτες. Όχι, αν έχεις καρκίνο. Δεν κάνεις αν έχεις καρκίνο. Τι είναι οι καρκινικοί δείκτες. Σου παίρνουν αίμα, το στέλνουν στην Αμερική και μετά από ένα μήνα σου λένε. Στην Αμερική σου κάνουν. Φυσικά. Υπάρχει ειδικά. Καλά, εγώ έχω κάνει για καρκινικούς δείκτες όταν είχα τον όγκο στην ουροδόχο κίστη. Ναι. Στην Αμερική τα πήγαν. Και βγήκε αρνητικό. Ναι, και στην Αμερική τα πήγαν. Φυσικά. Έχει τρελό δεκόν. Δηλαδή, χασίσει παίρνει από τη Δράμα, να πούμε. Υπάρχουν ειδικά εργαστήρια. Δηλαδή, ρε κόκκινε, για να κάνω μια εξέταση, να πούμε, για καρκινικούς δείκτες, θα πάνε στην Αμερική τα αυτά μου. Φυσικά. Από την Καλύφη το παίρνει χασίσει, ρε. Έχει τρελαθεί, ρε. Αυτό τρελό. Από την Καλύφη το καπνίζει χασίσει, ρε. Από πού καπνίζει, για να πάρω κι εγώ, αν είμαι στεναχωρεμένο, να κάτσω ανάσκελα, να ηρεμήσω λίγο, να πούμε. Δεν με συγκινεί. Δηλαδή, τώρα θα πάω εγώ σε ένα βιοχημικό αυτό και θα κάνω και εξέταση καρκινικούς δείκτες και θα πάω στην Αμερική. Ναι. Έλα Χριστέ και Απόστολε, Απόστολε. Χριστέ μου. Θα γελάς το ίδιο όταν μάθεις ότι ισχύει. Για να στο λέω ξέρω. Θα πάει το αίμα μου με το αεροπλάνο στην Αμερική. Για να στο λέω ξέρω. Αχ Θεούλη μου γλυκέ μου. Το κάνα δική μου άνθρωποι. Παναγίσα μου το φουστάνι σου θα φιλήσω. Το κάνα δική μου άνθρωποι. Ρε κόκκινε πάρε στα θέματα. Το κάνα δική μου άνθρωποι. Σε παρακαλώ ρε κόκκινε. Έχουνε τρακάρει. Και μάλιστα όταν γύρισα. Όταν ήρθαν τα αποτελέσματα. Ρωτήσαν επιθυμείτε. Μάλιστα. Επειδή η επιστήμη προχωράει, το δείγμα αυτό να χρησιμοποιηθεί και για νεότερο επανέλεγχο, αν προχωρήσει κι άλλο. Μάλιστα. Και καλύπτει, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή το ΙΚΑ. Δεν το καλύπτει το ΙΚΑ. Α, δεν, καλύπτει. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ που έκανα καρκινικούς δείκτες και μου έγραψε ο Παγιώτης με την εξέταση, πήγανε τα αυτά. Πόσο του πλήρωσες. 3 ευρώ συμμετοχή, 4. Όχι. Αυτά που σου λέω κοστίζουν από 500 ευρώ μήνυμα και πάνω. Οι φορτηγατζίδες θα φύγουν οι Ιταλίκες από τον δρόμο. Θα σκοτωθεί κόσμος. Γιατί γελάς. Ρε κόκκινε, εγώ πώς έκανα καρκινικούς δείκτες. Και... Εσύ έκανες για άλλο λόγο. Και πώς δεν πήγαν τα δικά μου τα. Ρε φίλε, εμένα μου λέει ο γιατρός. Οι γονείς φύγανε από καρκίνο. Είχανε καρκίνο και οι δύο. Ωραία.
πρέπει να κάνεις εξέταση. Μάλιστα. Και έδωσε 500 ευρώ εσύ. Τι σε νοιάζει τι έκανα εγώ. Εσύ στο ρεφενέ δεν δίνεις δεκάλικο στην κυρία Μέρη, στην Πορφύρα που πήγαμε και φάγαμε. Θα δώσεις ρεφενέ. Έδωσε εσύ. Χριστέ μου, Απόστολε. Ρεφενέ πήγαμε. Απόστολε, Παύλε μου. Άκου τι. Θα έρθω να σε πάρω πήγαμε τον Βαρομαίο να σε πάω. Πήγαμε να φάμε τζάμπα και δεν έδωσε δεκάλικο. Χριστέ μου, δηλαδή τον Απόστολο Παύλο να βάλω να πάω βόλτα. Ποιο να πάρω. Πανέξω. Παΐσιε μου, τι τον τάιζε εκεί απάνω. Λοιπόν, είναι μαζί, τι χόρτα το δίνω. Είναι μαζί μα οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σα. Αρκεί. Λοιπόν, επιστρέψαμε και οι γραμμές ανοίγουν το 2310 και 390, 955 και το μήνυμά στο 54045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη σε 95,5 σελίδα μας στο Facebook, στο προστάρμα της μήνυμας εκπομπής. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, α1-2 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344, προκειμένου να διεκδικήσετε 15 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέη. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γλασκοβίτης. Καλώς το να. Θα ήθελα να κάνω δύο τοποθετήσεις και μία ερώτηση σε εσάς, κύριε Κόκκινη. Λοιπόν, πρώτη τοποθέτηση έχει να κάνει με ένα αθλητικό θέμα. 1,5-2 μήνες πριν είχαμε την περίπτωση του Άλκη, του Βαδού του Άρη, σωστά. Ναι. Όπου όλη η κοινωνία είχε μία του Φλεβάρη. Μία του Φλεβάρι, όλη η κοινωνία έχει σοκαριστεί, όλοι βγαίναμε στα τηλέφωνα να πούμε πόσο καλοί χριστιανοί είμαστε, πόσο πολύ θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο κτλ. Φωτογραφίες βγαίναμε. Και, ναι. Και σήμερα 7 Τετάρτου σε μια άλλη χώρα έχουμε ενέδρες θανάτου με λαγούς που κυνηγάνε οπαδούς. Αν γίνει κάτι σήμερα ή σε κανένα μήνα ή καμία άλλη της Πυρίγκου σε κανένα μήνα, μην ξεχάσετε να βγείτε. Στους συμπολίτες μας αναφέρομαι. Μην ξεχάσετε να βγείτε να πείτε πόσο καλοί χριστιανοί είστε και πόσο θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα. Αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση. Μάλιστα. Σε ένα δεύτερο θέμα. Στο θέμα του πολέμου. Μάλιστα. Μιλάμε όλοι για τους αμάχους οι οποίοι πεθαίνουν και τα λοιπά, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σε πόλεμο. Όχι, όχι, ανέβηκε η ΔΕΗ. Ανέβηκε η ΔΕΗ. Ανέβηκε η ΔΕΗ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν από κυβερνητικά χείλη πριν μερικούς μήνες, πριν μερικά χρόνια, έβγαιναν και έλεγαν ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο αυτή τη στιγμή στην κατάσταση του COVID και ο εχθρός είναι αόρατος, όλοι αυτοί οι άμαχοι που έχουν πεθάνει εκτός ΜΕΘ, δεν είναι αυτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας? Δεν είναι αυτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας? Ή είναι αυτό που λέει ο κύριος Ραπτόπουλος, που να μπλέκεις εδώ πέρα, πες το κόντο και το μακρύ σου για κάτι που γίνεται έξω? Ποιος θα σας ακούσει? Ποιος θα σας ακούσει έξω? Κανένας. Επομένως, πες αυτό που θες να πεις για τους έξω και άστε το τι γίνεται εδώ πέρα. Ας πεθαίνουμε εμείς εδώ πέρα, μωρέ, σιγά το πράγμα. Και μια ερώτηση σε εσάς, κύριε Κόκκινε. Πώς ορίζετε το θέμα του φασισμού? Του βάζεις δύσκολα τώρα. Τι είναι ο φασισμός για εσάς? Ο φασισμός δεν έχει για μένα κομματικές του και πολιτικές. Το βάζεις δύσκολα τώρα. Καθόλου. Καμία σχέση με τον κομματισμό. Θέλω να μου δώσετε την έννοια του φασισμού. Τι ορίζετε εσείς κάτι φασιστικό? Φασισμός είναι να θες να πεις κάτι και να μην σου επιτρέπω. Κάτι το οποίο γίνεται με το COVID και όλα αυτά εδώ πέρα που γίνεται. Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Σημερινή κυβέρνηση. Οτιδήποτε. Ωραία. Δεν βλέπω όμως κάποια αντίδραση εκεί. Ρε φίλε, συγγνώμη, με ρώτησες πώς ορίζω. Σε καλύπτει η απάντηση. Άλλο σου λέει, ρε Κόκκινε, για την εκπομπή του Σάββατο σε λέει αυτός. Αυτό του λες, φίλε? Αυτό είναι ακριβώς, κύριε. Δηλαδή. Δηλαδή ότι δεν βλέπω στο φασισμό που υπάρχει μέσα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια αντίδραση. Μόνο όταν δημιουργείται κάποιο θέμα ότι το παίζουμε όλοι καλοί χριστιανοί. Αυτό. Φίλε, εφόσον ρωτάς για μένα, οι γιατροί που άκουγες ήταν και από τις δύο πλευρές, ναι ή όχι? Βρενέ, σίγουρα. Βρενέ, σίγουρα. Ήταν και από τις δύο πλευρές. Άλλο σου λέει. Μιλάς για τη γενική. Άλλο σου λέει, εγώ μην το συνεχίσει, δεν σε συμφέρει. Γεια σου, φίλε. Κόψε το, δεν σε συμφέρει. Εμένα. Βρέκα, θα μπλέξεις τώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Φρέ Κόκκινε, δηλαδή δεν το καταλαβαίνεις πολύ, μπορεί να βάλεις φρένο. Χειρόφρονο πρέπει να σε τραβήσεις. Εσύ τραβάς. Εγώ εσύ τραβάω τρόπο. Άλλα πράγματα. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, καρδιτσάρα. Καλώς τον. Λοιπόν, τελευταία μέρα καραντίνας. Αλλά να σου πω ένα μικρό μπράβο χθες, αν συμμετείχες όντως στην. Γιατί δεν με απάντησες. Μ' άκουσες εδώ. Δεν μπορούσε να κάνει, γι' αυτό. Δεν μπορούσε. Αν είχα υπολείπτη ασφαλεία. Δεν έκανε από άλλου. Όχι, ρε. Δεν μπορούσε. Χαζιωργίου Μάφη είναι μενά, τώρα. Δεν μπορούσε να κάνει. Τέλος πάντων. Πάντως είναι μικρό βήμα. Και να και να άμα το ήθελε κιόλα. Τέλος πάντων. Συνεχίζει να μην πιστεύει. Μικρό βήμα. Αν και δεν το πες, νόμιζα θα το πει σήμερα. Λοιπόν, τώρα,
Πάμε στα δύο κοινωνικά, αν και ξέρω ότι σήμερα παίζει πάω και λοιπά. Χθες, σου στείλα, είδες, 11 συλλήψεις, 11 προσαγωγές, 8 συλλήψεις και σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι οι αγωνιστές γιατί πήγανε να μπλοκάρουν. Γιατί είχαν το ριζοσπάστη, πώς θα με πιάσει εμένα. Πώς? Κι εγώ το ριζοσπάστη, θα μάξει τον ξαρόπαλο. Ναι, όχι, όχι για, εγώ απαντάω σε σένα που λες ότι δεν γίνονται κινητοποιήσεις, ότι που είναι να φωνάξουν να κάνουν. Να, ήταν Άγγλοι μέσα στο λιμάνι και πήγαν να του σταματήσουν μετά την, κατά τη διάρκεια της απεργίας ή της ευρυαϊκής κινητοποίησης οι παμίτες που λέμε. Για να σταματήσει ο πόλεμος. Και από την πλευρά της Ρωσίας που καταδικάζουμε την εισβολή προφανώς, ναι. Και από τη μεριά του ΝΑΤΟ που εξοπλίζει τα τάγματα Αζόφ, τα οποία γιατί οι πευτοσυνεφάγγιδες πατριώτες που παίρνουν πάλι και λένε δεν είναι ο Ζελένσκι ο ίδιος φασίστας, αν και ο ίδιος από το 2014 και μετά δεν έχει ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές στην Ουκρανία, να πούμε. Είναι απαγορευμένα τα κομμουνιστικά κόμματα εκεί και τα λοιπά, έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα αντιπολίτευσης. Επίσης το τάγμα του Αζόφ είναι από το 2014 αυτό που σκοτώνει κόσμο στην Ανατολική Ουκρανία, που σκότωσε κόσμο στην Οδυσσό. Γι' αυτό ήταν κατάπτυστοι οι τα νατόσκυλα και οι νατοτσολιάδες που τον έβαλαν σήμερα να μιλήσει στη Βουλή και τώρα λένε ως άλλοι τιμητές ότι δεν ήξεραν ότι θα και πάνε να το σώσουν, έτσι. Γι' αυτό και έλειπε, γι' αυτό και έλειπε ο Κουτσούμπας και το Κομμουνιστικό Κόμμα σήμερα από τη Βουλή. Γι' αυτό και κατήγγειλε παλιότερα και τα Χρυσάβγολα και τα λοιπά. Αυτοί που βγαίνουν και λένε ότι και καλά ο Ζελένσκι είναι γόνος Εβραίων, που και να είναι, όταν συνεργάζεσαι ή δίνεις την άμυνά σου σε Ναζί, που είναι και επιτιθέμενοι εκεί, αλλά και αμυνόμενοι, αυτά θα παθαίνεις. Αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό, καμία αλληλεγγύη σε κανέναν μεγάλο οικονομικό ή πολιτικό συμφέρον, το οποίο είναι πίσω από τον πόλεμο. Αυτό. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα είμαστε εις αποστάκηδες. Ο πόλεμος είναι κακός και εισβολή και ο Πούτιν είναι κακός, αλλά και αυτοί που στηρίζουν τον ΝΑΤΟ και η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξίσου κακοί που δίνουν φωτιά στον πόλεμο. Για το τρίπαλο κουβέντα δεν άκουσα άλλες. Πώς για το τρίπαλο κουβέντα δεν είπες. Για το τρίπαλο τι να πω. Εγώ λέω ότι ήταν καθαρό χθες. Λόγω ψυχολογίας κακής. Πόσα κόρνερ χτυπήθηκαν. Πώς? Πόσα κόρνερ χτυπήθηκαν, ξέρεις. Δεν ξέρω. Τώρα, άμα είναι ειδικότερα, εγώ σου είπα, πλυντήριο μπορεί να είμαστε. Έβγαλαν και οι αργανωμένοι. Η καρδίτσα πάντως στην Καβάλα δεν παίζει που είπες, θα πάμε. Αυτό που στην Καβάλα θα πάμε. Αφού δεν παίζει η καρδίτσα. Τα πάντα είναι η χρυσινή κινητοποίηση και σήμερα πρέπει να το εξαναβολήσει. Είναι. Το εξαναβολήσει είναι. Θα είναι μάλλον Τετάρτη κάποια στιγμή. Παραδώ το φίλο μου, τον τεχνικό διευθυντή της καρδίτσας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, άντε την καρδίτσα, έχουμε πόλεμο τώρα. Λοιπόν, για χαρά. Τα λέμε. Παρακαλώ. Ναι. Άιντε, καλησπέρα. Καλώς το κηδί. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα ανέκδοτο. Παίρνει μια γριά τηλέφωνο στην αστυνομία και λέει γρήγορα είναι ένας πασοξής έξω από τον μπαλκόνι και την παίζει. Ναι. Και λέει ο αστυνόμος, δεν εντάξει κυρία μου, λέει. Αλλά πού κατάλαβες ότι πασοξής? Πού το κατάλαβες ότι ήταν πασοξής? Λέει, άμα ήταν Νέα Δημοκρατία, τώρα θα με είχε μαμίσει. Κλείστον. Ξεφύγει. Σε έχω ψυχολήπτης. Ανεδέστατε. Ναι. Ναι. Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Του φούρναρι, με πήρε να χαλάσει εκπομπή. Α, χάλασε την. Κοσμάγλου! Μπίρφης! 90. Σου εύχομαι να βρεις κόμμα, αλλά το κόβω δύσκολο. Ναι. Αυτός προφυλακτικό δεν έχει αγοράσει τη ζωή του ποτέ. Πάμε. Και δεν ξέρει πως είναι. Αυτό λέω. Ναι. Θα το κάνει φούσκα. Άμα το πεις πόσο κάνω ένα πακέτο προφυλακτικά, θα πει τι είναι αυτό. Σάντουιτς. Ναι. Ναι. Πάμε. Εμπρός. Εμπρός. Ναι, κυρία μου. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Να μιλήσω. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο. Δεν είναι ραδιόφωνο, είναι υπολογιστής. Δεν έχουμε ούτε ραδιόφωνο τίποτε. Να μιλήσω. Να μιλήσετε. Λοιπόν, γιατί... Εμπρός. Λοιπόν, ας μιλήσει και μια γυναίκα, ρε παιδιά.
Να μι... ας μιλήσει. Τι, ανάλογα. Ας μιλήσει. Εδώ μιλάνε πάνω από 70 ετών οι γυναίκες. Ας μιλήσει και μια γυναίκα επιτέλους. Να μιλήσει. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Να πείτε. Ότι ερχόμουν από την, από τη Χαλκιδική. Μάλιστα. Και όσοι ανεβαίνανε στο λεωφορείο, ναι, είτε λαθρομετανάστες ήταν, είτε Ουκρανοί, ναι, είχανε το πάσο, ναι, δείχνανε το πάσο και δεν πληρώνει κανένας. Γιατί εμείς και πληρώνουμε. Εμείς πληρώνουμε με το παραπάνω. Εγώ στον ΟΑΣΤ έχω να πληρώσω 20 χρόνια. Από λεωφορεία, από τα πάντα. Και λέω, ο καημένος, ο ελληνικός λαός, καημένος, το 90% είναι άνεργος. Ζει μέσα στην ανεργία. Τι συμβαίνει, λοιπόν. Την ημέρα χάνεται ένα ολόκληρο χωριό από θανάτους. Όχι βέβαια από τον ιό όλοι, από ασυτεία, από διατροφή, από οτιδήποτε. Για μας δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ενδιαφέρεται, πώς δεν ενδιαφέρεται. Ναι. Ο Βελόπουλος. Τι κυβέρνηση έχουμε. Έχουμε φασισμό, έχουμε κομμουνισμό, έχουμε... το σύνταγμά μας τι γίνεται, τι έχουμε, Κύρια μου, κοιτάξτε να κλέψετε κανένα ταμείο και να ζήσετε ψυχολογικά. Εδώ βλέπω ότι δεν υπάρχει τίποτε απολύτως. Όλοι είμαστε οι Έλληνες καταδικασμένοι και από δουλειά και από τα πάντα. Ποιος επιτέλους θα κοιτάξει αυτή την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στα χέρια όλων των ξένων, στη Γερμανία, στην Αμερική, υποστηρίζουν άλλοι την Αμερική, άλλοι τη Γερμανία. Πού είναι η Ελλάδα, τι συμβαίνει. Και κάτι να πω για τον κύριο Ραπτόπουλο, τον οποίο, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι από όλους πιο σωστός, λέει και τα λέει έξω από τα δόντια και τα θετικά και τα αρνητικά. Είχαμε λίγο με τη Ρωσία ότι θα μας υποστήριζε στον τουρισμό, σε αυτά μας τα χάλασε ο Μητσοτάκης και με τη Ρωσία. Είμαστε τώρα, σηκώνουμε τα χέρια και περιμένουμε τι θα μας συμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία μου. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Κόκκινε, μια ερώτηση προσωπική, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Νονός ήταν συγχωρεμένος, ο Γιάννης, ο εργολάβος. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης. Γιατί ο Γιάννης με τη γυναίκα του είμαστε εξαδέλφια. Πάει παρακάτω αυτό. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Και οι δύο φύγαν όλα τα αδέρφια. Ναι. Δεν πρόλαβε ο κύριος να δαγκώσει τίποτα. Τώρα μην τα λες έτσι. Κύριε Ραπτόπουλε, μην πετάς βόμβες από εδώ και από εκεί. Γιατί τώρα εντάξει, οι νονοί μας δεν πήραμε. Να πάμε στο προκείμενο. Ούτε εγώ τον κόκκινο πήραμε από τους νονούς μας πράγματα. Η αλήθεια είναι. Μπορούμε να πάμε στο προκείμενο, επιτρέπεις. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, επί δύο μέρες έλεγαν στις ειδήσεις οι συνάδελφοί σας για ένα μέτρο που θα βγάλει το Υπουργείο Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ για να πάρουν τα νέα ζευγάρια σπίτια με χαμηλό επιτόκιο ή και με καθόλου επιτόκιο. Παράλληλα όμως δεν λέει πόσες χιλιάδες θα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα υποφεληθούν από αυτό το ευνοϊκό μέτρο και δεν λένε όμως πουθενά στις ειδήσεις, γιατί και αυτό είναι νέο, ότι 120.000 ακίνητα βγαίνουν στον πληστηριασμό μέχρι και όλους του χρόνου. 120.000 ακίνητα. Πρώτη κατοικία έτσι. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, μαγαζιά, εργοστάσια, βιοτεχνίες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι είδηση, δεν το λέω εγώ. Είχαν πει ότι θα προστατεύσουν την πρώτη κατοικία, αλλά τρίχες. Ποιος θα την προστατεύσει? Αυτός που την παίρνει. Είναι η σκύλα και η χάριβδη. Από τη εννοείται μία λοιπόν, είναι ο για να καταλάβω. Του. Εσείς τώρα... Από τη μία είναι ο αδελφός του Τσακαλώτου που έχει το φαντς στην Ιρλανδία και δεν είναι ένα φαντς το οποίο έχει γραφεία κανονικά όπως πάμε σε μία τράπεζα. Έχει μόνο γραφείο θηρίδα για να ρέχει στο φάκελο. Έφυγε από εκεί και τώρα πήγε στη Σουηδία. Τους κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει μια τρυπάρα τεράστια στον καναπέ από το καθισιό και συζητάμε και λέμε
γιατί παίρνουν τα σπίτια του γείτονα, το μαγαζί που κλείνει και δεν μπορεί να ξανανοίξει για να δουλέψει ο κόσμος μέσα. Έτσι θα γίνει η ανάπτυξη. Αν αυτή τη στιγμή κλείνει, φεύγει ένα σπίτι, να ξέρετε, από τα χέρια του ιδιοκτήτη, ο άλλος που μπαίνει μέσα, πώς θα μπει, με τι διάθεση θα μπει μέσα. Γιατί αυτός που δεν είναι ένας μπεκιάρης άνθρωπος που λέμε στη λαϊκή έκφραση, που βγαίνει από το σπίτι, που τα έφαγε στα καζίνα και στα γούστα, είναι μια οικογένεια. Και δεν φταίει αυτός άμα έμεινε άνεργος. Έτσι. Έχασε τη δουλειά του. Έχει τα πάντα. Σήμερα να σας πω, γιατί το είπα το πρωί στο δημοσιογραφικό, δεν μπόρεσα να μας βοηθήσετε. Από τις 8 μέχρι τις 10 είχαμε διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Καλοχωρίου και δεν δούλευε τίποτε. Ξαναήρθε το ρεύμα. Ξανακόπηκε το ρεύμα. Ξαναήρθε το ρεύμα. Ξανακόπηκε το ρεύμα. Τα μηχανήματα όλα και τα εργαλεία, ξέρετε, αυτό το πήγαινε έλα του ρεύματος, τα κάνουν τεράστια ζημιά. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ξέρετε τι είναι να κάθεται ο κόσμος και να κοιτάει το ταβάνι και να μην δουλεύει, όχι γιατί δεν πλήρωσε το αφεντικό του το ρεύμα, αλλά γιατί αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η ΔΕΗ είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση κόβει το ρεύμα. Δεν έχει απεργία σήμερα. Κανονικά ήταν. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα ανάπτυξη είναι αυτή? Ή πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στην Κοζάνη, έκανε εγγένεια το φωτοβολταϊκό και έκοψε το ρεύμα? Να είστε καλά. Αυτό είναι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αλλά πρέπει να το προσέξετε. Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Κοζάνη και έφερε γούρι μόνο μια φορά στη ζωή του και ανέβηκε η Κοζάνη και δεν ανέβηκε ο Μακεδονικός. Τέτοιο κατέμιση. Και πέρασε τη Θεσσαλονίκη και πήρε φωτιά του Παπα-Νικολάου. Ο Μητσοτάκης θέλει ότι πήρε φωτιά του Παπα-Νικολάου. Κάτσε για την Κοζάνη. Δώσε μια εβδομάδα. Μην γίνει τίποτα εκεί. Τι, καμιά ένσταση. Πήγε τίποτα. Κάνα δελτίο. Μη βάλα κανένα παίκτη παραπάνω να πει. Πάμε ένα φιλακό. Άνοιξε πεζοδρόμιο και κατάπιε υπάλληλο του Δήμου. Σε ποιο μέρος? Εδώ, στην οδό Παύλου Μελά, στην Ηλιούπολη. Ναι. Ζει αυτός τώρα. Τραυματίστηκε. Μάλιστα. Ελλάς. Ο Λαγκολάβος ήταν κανένα καλός. Το γλυκό ήταν τρομερό. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Άγγελος από τον εξωτικό Λουδία. Από το Λουδία είσαι? Ναι, Κώστα, ναι. Έλα, πάμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Γρηγόρη και σε εσένα, Κώστα. Πώς θα βλέπετε το παιχνίδι σήμερα? 3-1. 3-1, να το παίξουμε ακριβές σκορ. Παίξω και όπως θέλεις, τι να σου πω. Εγώ 3-1 το βλέπω. Θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ, Κώστα, ε? Έτσι νομίζω. Στην Τούμπα θα περάσουμε? Κάτσε να ζήσουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Μην βιάζεσαι. Θα ζήσουμε, ρε Κώστα, θα ζήσουμε. Γιατί? Δεν ξέρεις. Κάτσε. Μέρα με τη μέρα. Okay, θέλω να δώσω και χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Παύλο, τον οδηγό στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη, στη γραμμή 90α. Για ράδιο Οδύσσια γίναμε. Ράδιο Οδύσσια. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Πάμε επόμενος. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Θέλω να συμπληρώσω τον πρώτο ακροατή που μίλησε για τον COVID. Ναι. 2008-2009. Ναι. Υπουργός Χατζηδάκης. Άμα θα κλείσει η Ολυμπιακή στην Ελλάδα, ένα καινούριο νοσοκομείο και ένα καινούριο σχολείο θα γίνονται κάθε χρόνο. 2022. Ο ελληνικός λαός πεθαίνει έξω από τις ΜΕΘ που δεν υπάρχουν. Κύριε Χατζηδάκη, αν δεν είναι αυτό φασισμός, ποιος είναι? Θα τους χαίρεστε. Επόμενος κύριος. Παρακαλώ. Χαίρετε. Κόκκινε. Εδώ είναι. Εδώ είναι rap. I love you anyway. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, Άγγελος από Βατοπεδινά Κελιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις υπομονές σου βασικά. Πρώτον, και τι υπομονές, ρε φίλε, τι υπομονές? Είπε ότι για να κάνεις τεστ. Όχι τεστ. Για να κάνεις, πώς το λένε, καρκινικούς δείκτες. Καρκινικούς δείκτες πρέπει να πάρεις στην Αμερική. Έχουν τρακάρει 30 ανταλίκες στον δρόμο. Λοιπόν, 30 νοσοκομιακοί γιατροί αυτοκτόνησαν. Τους μαζεύουν έξω από τα νοσοκομεία. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Σε παρακαλώ πολύ, για να κλείσω, μην κρατάω τη γραμμή. Μία άποψή σου. Εάν προσωπική άποψη θα βγάλω και μετά μου απαντάς, γιατί είσαι 45 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Τέλος. 4-3-2-1, αν το παίξω ο Λουτσέσκου, λέω εγώ. Τι πιστεύεις? Λες 3-1 τον προηγούμενο άνθρωπο. Ποια είναι τα 4, ποια είναι τα 3, ποιο είναι το 1? Ναι. 3-1 έλεγες ότι θα τη φάει ο Πάκος. Τι να παίξει, ρόμβο δηλαδή, ρόμβο να παίξει. Μπράβο, Θεός χωρέσει, μπράβο. Και να βάλει 3 χαφ, ποια είναι? Σβάπ, Κούρτη και Τσιγκάρα.
ακριβώς μου τα λες εσύ. Ωραία. Και να βάλει τον Ζίβκοβιτς από τη μία, από την άλλη, ποιο να βάλει? Αν το σου έλεγα Βιερίνια. Πολύ καλό ακούγεται. Καμία. Ωραίο, σφιχτό κολό, πολύ καλό. Και σύγκλεϊ, λίραζι. Αν έλεγα Βιερίνια θα το έπαιρνες Λακαμία. Όχι, κοίταξε. Σφιχτό κολό είναι. Χαμηλώνει το ρυθμό, το τέμπο. Πολλά φάουλ, πλάγια out. Εντάξει. Ναι, αλλά κάνει και εκπλήξεις. Μην ξεχνάς με τη Γάμπη. Εμένα με ενδιαφέρει οι τρεις μπροστά να είναι γρήγοροι. Σε ταχύτητα. Σωστός. Θες να είναι ο Βιερίνια με τον Ζίβκοβιτς και τον Άγκμπομπ. Θες να είναι ο Άγκμπομπ, ο Σίγκλεϊ και ο Βιερίνια. Θες να είναι ο Τέιλορ, ο Βιερίνια και ο Άγκμπομπ. Διάλεξε όποιο γουστάρεις εσύ. Θέλω τρεις με ταχύτητα. Εσύ. Όχι αργό. Η εμπειρία, αγάπη μου γλυκιά, η εμπειρία που έχεις εσύ, εγώ είμαι ούτε στον ήχη σου. Τέλος. Και τα χαιρετίσματά μου, για να κλείνω, τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Τσίγκο, που το λατρεύω. Πρώτα λατρεύω βασικά το Θεό και μετά αυτόν. Έτσι. Είναι βοηθός Θεού ο Τζίγκο. Πάρουμε άλλο ένα. Όχι. Τέλος. Τελειώσαμε και μείναμε μοναχέ. Θες να φύγεις? Δεν θέλω να φύγω. Πού θα το δεις το μάτς? Πού θα το δω? Ναι. Θα το κάνω. Πού θα το κάνεις? Το κάνω live. Live. Mm. Τριπλάσια θα σε έχω. Για να σε δω. Άντε, σε δω το απόγευμα. Εγώ λέω θα... Θα βλέπεις την πλάτη μου. Δεν την έχω δει ακόμα. Εύκολα. Όχι, δεν την έχω δει. Εύκολα θα βλέπεις την πλάτη μου. Ναι. Δεν την έχω δει. Εύκολα ακόμα. Θα βλέπεις την πλάτη. Αλλά τους ωραίους μου όμως τους βλέπεις εσύ κάθε φορά. Τους. Έλα, φύγε. Πήγαινε από εκεί, ρε. Τάνια Δήμου για ειδήσεις. Με το τρίτο ημίχρονο με Κωνσταντίνο Πατροτό και Βασίλη Βλαχόπουλο. Και πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε καλά.